Καλησπέρα σας. Βράδυ Παρασκευής, παρεμβάσεις στο Blue Sky με δημοσιογραφική συντροφιά και τις ραγδαίες καταιγιστικές εξέλιξεις στην Ισπανία να κυριαρχούν στην επικαιρότητα πέρα από τα δικά μας τα οποία ούτως ή άλλως θα συζητήσουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Γιώργο. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Θα γιορτάσουμε το όχι, φαντάζομαι. Ποιανού. Των Καταλανών, του Ραχώη. Θέλω ειλικρινά να πω ότι και εν ώψη της Εθνικής Επετείου που όλους μας κάνει να θυμόμαστε ότι λέει έχουν περηφάνεια ότι μπορεί να πάνε ακόμα και σε μία μάχη γνωρίζοντας ότι ο αντίπαλος είναι υπέρτερος και όλα τα σχετικά. Και επειδή σε αυτόν τον τόπο είμαστε και οι μόνοι που γιορτάζουμε την έναρξη ενός πολέμου σε αντίθεση με τους περισσότερους που γιορτάζουν τη λήξη. Έχω παρακολουθήσει τα δελτία ειδήσεων. Έχω δει την ομοβροντία εναντίον της απόφασης της Καταλωνίας να κηρύξει την ανεξαρτησία της και έχω αρχίσει να αναρωτιέμαι, ειλικρινά το λέω, αν όταν λέμε άσπρο εννοούμε άσπρο και όταν λέμε μαύρο εννοούμε μαύρο βράκι. Δηλαδή, είμαστε υπέρ της αυτονομίας. Την προηγούμενη, πριν από 10 μέρες, συζητάγαμε εδώ, ας πούμε, για το δικαίωμα του ανθρώπου να αυτοπροσδιορίζεται. Έχουμε δει την Ευρώπη να διαλύεται, η Ιουγκοσλαβία να γίνεται 100 κομμάτια. Όποιο κράτος υπήρχε ως ομοσπονδία στο πρώην Ανατολικό μπλοκ, από την Τσεχοσλοβακία μέχρι τη Σοβιετική Ένωση, όλα να διαλύονται, για όλα αυτά να επιχαίρουμε, να αναγνωρίζουμε μέχρι το κοσμοπαίδιο σε μια τελείως παράλογη ενέργεια και με το που οι Καταλανοί ψήφισαν την αυτονομία τους, ξαφνικά γίνανε τα κακά παιδιά, τα οποία πρέπει να βγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν το θέλουν. Και να πεις ότι δεν πληρούν τις οικονομικές προδιαγραφές που από ό,τι θυμάμαι είναι ο όρος, τις τηρούν απολύτως. Τι ήρθε λοιπόν εδώ πέρα να επικρατήσει? Η άποψη ότι, όπως είπε ο κύριος Γιουνκέρ, δεν θέλω μια Ευρώπη λέει, με 90 κράτη, θέλω να έχω συνομιλητή το Ραχώη. Πράγμα το οποίο το είπε και ο Τραμπ αμέσως, που άλλα έλεγε πριν. Και το Παρίσι. Και ακόμα και η Σκωτία. Η οποία και αυτή επιδίωκε τη δικιά της ανεξαρτησία, θέλω να θυμίσω. Έχω λοιπόν μείνει, ειλικρινά το λέω, με την απορία, αν όταν λέμε κάτι το εννοούμε ή απλώς το λέμε επειδή είναι ανέξοδο. Είμαστε υπέρ, ας πούμε, της αυτοδιάθεσης των λαών. Βέβαια, δεν είμαστε. Πρέπει κανείς να σταθεί για πολλή ώρα στις ευθύνες για αυτή την κρίση και των δύο ηγετών, και των δύο πλευρών, έτσι, και του Ραχώη και του Πουτεμόν, η προσωπική τους βεντέτα, γιατί εκεί πια έχει φτάσει η ιστορία. Νομίζω ότι θα ταλαιπωρήσει για πολύ καιρό. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Ειλικρινά, όμως το θέμα δεν είναι ένα πικ-πονγκ μεταξύ δύο ηγετών, έτσι. Ναι. Δεν είναι μεταξύ του Ισπανού Πρωθυπουργού και του Καταλανού Πρωθυπουργού. Δεν είναι εκεί το θέμα. Γιατί προφανέστατα αυτοί οι 70 που ψηφίσαν υπέρ της αυτονομίας Καταλωνίας είναι βουλευτές. Και εκφράζουν έναν κόσμο. Ναι. Είμαστε, δόξα τω Θεώ, στο Ολυμπιακό στάδιο. Όπως επίσης, δεν είμαστε στη Βαρκελόνη. Δεν έχω προσωπική άποψη για τα πράγματα. Και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που αποχώρησαν. Και αυτοί απολύτως σεβαστοί. Και όλοι απολύτως σεβαστοί. Λοιπόν, τώρα, καλησπέρα στον Ανφόσο τον Βιτάλη. Από καλησπέρα. Την δημόσια τηλεόραση. Καλησπέρα σας. Στον Χρήστο τον Αξελό, τον καλό συνάδελφο. Καλησπέρα σε όλους. Πρεσβύτερος συνάδελφος. Και πολύ πολύ έμπειρος, ο κύριος Δημήτρης Χατζηνικόλας, πολιτικός συντάκτης από την εφημερίδα Ντοκουμέντο. Καλώς τον Δημήτρο. Καλησπέρα. Και ο κύριος Λάζαρος Λασκαρίδης, συνάδελφος από την εφημερίδα Παρασκήνιο. Καλησπέρα, Λάζαρε. Πάμε γρήγορα στην τηλεφωνική γραμμή πριν αρχίσουμε να ακούμε τους συναδέλφους. Είναι ο διεθνολόγος, ο κύριος Γιώργος Φίλης. Καλησπέρα, κύριε Φίλη. Καλησπέρα, κύριε Παυλόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Χουραλάκη. Καλησπέρα στους εκλεκτούς καλεσμένους και συνομιλητές. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Μας ακτινογραφείτε λίγο τις εξελίξεις έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι αυτή την ώρα. Τελευταία εξέλιξη είναι ότι ο Ραχώη κηρύσσει τη διάλυση της τοπικής βουλής στην Καταλωνία, αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση ουσιαστικά της περιοχής, δεν αναγνωρίζει την κήρυξη της ανεξαρτησίας, ενεργοποίησε το άρθρο 155, ασκεί δίωξη για εξέγερση με την κατηγορία της εξέγερσης των Πουτεμόν και προκηρύσει νέες εκλογές. Αυτά είναι έτσι σε τίτλους. Τι έχουμε μπροστά μας και ποιο είναι το καλό, το κακό και το χειρότερο σενάριο σε όλη αυτή την ιστορία?
Κοιτάξτε, η Ισπανία θα περάσει μια πολύ μεγάλη, περνάει μια τη μεγαλύτερη κρίση πολιτικής της ιστορίας της τα τελευταία 40 χρόνια. Όπως πολύ σωστά είπατε, έχουμε την ενεργοποίηση του άρθρου 155 του Ισπανικού Συντάγματος, το οποίο είναι για πρώτη φορά ενεργοποιείται από το 1978, όπου έχουμε το νέο Σύνταγμα στη μεταφράγκο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, εποχή. Άρα λοιπόν, στην ουσία βλέπουμε ότι η κατάσταση είναι πολύ συγκεκριμένη και δείχνουν τουλάχιστον η ισπανική πλευρά, η Μαδρίτη, την αποφασιστικότητά της να μην αφήσει την Καταλωνία, μάλλον τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι μιλάνε για την ανεξαρτησία της Καταλωνίας, να κάνουν ό,τι θέλουν. Εδώ λοιπόν το καλό σενάριο, αν μου επιτρέπετε, θα είναι να υπάρξει μία, να ηρεμήσουν κάπως τα πνεύματα, όσο μπορεί να γίνει αυτό, και να οδηγηθούμε σε κάποιο τύπου διαπραγμάτευση για ακόμα μεγαλύτερη αυτονομία ή, εν πάση περιπτώσει, ένα ειδικό στάτους της Καταλωνίας μέσα στην Ισπανία. Το χειρότερο σενάριο, και εδώ θα πρέπει να το επισημάνουμε, ότι η πολιτική ιστορία της Ισπανίας είναι κυρίως συνυφασμένη με αρκετές συγκρούσεις, αλλά και εσωτερικούς πολέμους και εμφυλίους. Υπάρχει πάντα το σενάριο, και αυτό δεν θα πρέπει να μας παραξενεύει, μιας επί της ουσίας σύγκρουσης μέσα στην ίδια τη χώρα αυτή. Καταλαβαίνετε ότι τέτοιου τύπου καταστάσεις θα ξεφύγουν πέραν από την Ισπανία, διότι η Ισπανία είναι η τρίτη επί της ουσίας, μάλλον η τέταρτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικά αν το σενάριο το άσχημο επικρατήσει, θα έχουμε πολύ μεγάλες αναταράξεις και στους ίδιους τους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πάρα πολλούς λόγους. Το σίγουρο όμως είναι ότι αν η Καταλανία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο καταφέρει να ανεξαρτητοποιηθεί, δεν υπάρχει καμία περίπτωση, έτσι όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι, η Ισπανία να συνενέσει σε οποιαδήποτε μορφή συνεργασία της Καταλωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ό,τι αυτό θα συνεπάγεται για την Καταλωνία, διότι όπως καταλαβαίνετε, οτιδήποτε και να θέλει η Καταλωνία να περάσει βασικό. Αλλά και με ό,τι αυτό θα συνεπάγεται και για την Ισπανία, για την υπόλοιπη Ισπανία. Ακριβώς, γι' αυτό σας λέω ότι όχι μόνο για την Καταλωνία. Το λέω αυτό γιατί, για παράδειγμα, η Καταλωνία έχει εισφέρει το 20% του ισπανικού ΑΕΠ. Έτσι, δεν είναι κανένα ψηλή κατζίδικο η Καταλωνία. Προσέξτε όμως να δείτε γιατί συνεισφέρει το 20% του Ισπανικού ΑΕΠ. Γιατί η Καταλωνία έχει επί της ουσίας όλες τις τελευταίες δεκαετίες ειδική πρημοδότηση από την Ισπανία. Mm-hmm. Επίσης δεν θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι στην ουσία η Ισπανία έχει φτιάξει ένα ειδικό ταμείο κατά τη διάρκεια της κρίσης, τον οποίο να χρηματοδοτεί και να δίνει δάνεια στις 17 τις περιφέρειες κατά τη διάρκεια της κρίσης, όπου δεν μπορούσαν να πάρουν χρήματα από τις διεθνείς αγορές. Η Καταλωνία έχει πάρει δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων από το συγκεκριμένο ταμείο. Mm-hmm. Δηλαδή, θέλω να πω, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Δεν είναι τόσο απλά ότι είναι πλούσιοι οι Καταλανοί. Οι Καταλανοί είναι πλούσιοι γιατί τους αφήσαν οι Ισπανοί να είναι πλούσιοι. Mm-hmm. Γιατί ακριβώς επειδή γνωρίζουν την ιδιαιτερότητα της κατάστασης, θεωρήσανε ότι θα έπρεπε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να τους κρατάνε ευχαριστημένους, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Και ικανοποιημένους. Ναι. Μέσα και ικανοποιημένους μέσα στα πλαίσια της Ισπανίας. Γι' αυτό προσπαθώ να σας πω ότι δεν είναι καθόλου απλή η περίπτωση της Καταλωνίας. Δεν είναι Μονακό, μάλλον και το Μονακό, σας υπενθυμίζω, στην πρώτη περίοδο του Ρενιέ, του τότε βασιλέα του Μονακό, πρίγκιπα του Μονακό με τον Ντεγκόλ, είχαν πολύ μεγάλες ιστορίες, και το Μονακό είναι Μονακό επειδή το επιτρέπει η Γαλλία επί της ουσίας. Ναι. Άρα λοιπόν και η Καταλωνία δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, κηρύσουμε την ανεξαρτησία μας και τελείωσε. Με τι, ποιο νόμισμα, ποια κεντρική τράπεζα, πόσοι Ισπανοί θα τους αφήσουν να διαλλαγούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν χρειάζεται ομοφωνία στα βασικότερα ζητήματα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικά όταν η Γερμανία με τη Γαλλία ζητάνε την βοήθεια της Ισπανίας και της Ιταλίας για να μην διαλυθεί η Ένωση. Γι' αυτό σας πηγαίνω ότι το άσχημο σενάριο στην Καταλωνία θα επηρεάσει άμεσα και όλες τις ισορροπίες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα να ρωτήσω κάτι, κύριε Φίλη. Να ρωτήσω το εξής. Είχαμε μείνει σε μία προσπάθεια να στηθούν γέφυρες επικοινωνίες μετά το δημοψήφισμα, μετά τις πρώτες αντιδράσεις, μετά το βίαιο ξέσπασμα του Ραχώη και ούτω καθεξής. Είχαμε μείνει επίσης στο σημείο όπου ο Πουτδεμόν έκανε ένα βήμα πίσω
λέγοντας ότι να δούμε αν μπορούμε να συζητήσουμε, να τα βρούμε, να διαπραγματευτούμε και ούτω καθεξής. Και πάει σήμερα σε μια μυστική ψηφοφορία στο τοπικό κοινοβούλιο και ανακοινώνει την απόφαση που λέει η Καταλωνία πια είναι ανεξάρτητη, χώρα έναντι της Ισπανίας. Για ποιο λόγο φτάσαμε εκεί? Και ένα δεύτερο ερώτημα είναι, με τις εκλογές που προκυρήσει ο Ραχόι, είναι βέβαιο ότι μπορεί να ελέγξει τις εξελίξεις? Κοιτάξτε να δείτε, πρώτον και κύριο να ξεκινήσω. Γιατί για παράδειγμα εγώ βλέπω Καταλανούς εδώ και πολλές ώρες να έχουν κατακλείσει τους δρόμους και να τραγουδάνε και να πανηγυρίζουν με σημαίες και να γιορτάζουν τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Κοιτάξτε, είναι επί της ουσίας, αν πάρουμε τα αποτελέσματα έτσι όπως έχουν ανακοινωθεί από την καταλληλική κυβέρνηση, το 42% του πληθυσμού ψήφισε, εκ των οποίων το 90% από τους ψηφίσαντες ψηφίσαν υπέρ της ανεξαρτησίας. Εμένα αυτό μου λέει ότι το 58% του πληθυσμού για τον οποιονδήποτε λόγο δεν ψήφισε. Ας δεν είναι οποιοδήποτε λόγος. Γιώργο, κύριε φίλε, δεν είναι οποιοδήποτε λόγος. Κοίτα. Δηλαδή την υπέρμετρη βία την οποία όλοι αναγνώρισαν, δεν εκφράζω μια προσωπική άποψη αυτή τη στιγμή, λέω ότι ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση που έσπευσε αμέσως να δώσει αρρωγή στο Ραχόι, τη μέρα του δημοψηφίσματος μίλησε για υπέρμετρη βία. Είναι μεσαπίζουμε στο ξένο. Μεγάλο λάθος του Ραχόι και της Ισπανικής. Συμφωνούμε, νομίζω Άκης το είπε πριν, για την προσωπική βεντέτα που έχει αναπτυχθεί και για τον ακραίο τρόπο με τον οποίο και οι δύο ηγέτες έχουν αντιμετωπίσει την ιστορία. Αλλά λέω ότι ο κόσμος δεν πήγε να ψηφίσει, είναι αποδυναμωμένος επιχείρημα από τη στιγμή που τη μέρα που πήγε να ψηφίσει το σάπιζαν στο ξύλο. Ναι, αυτό και που υπάρχει και να κάτι ακόμα που θέλω να το βάλω στην κουβέντα, επειδή σας ακούω, σε ακούω πάντα με προσοχή. Ο όρος εμφύλιος για τον ισπανικό εμφύλιο, όπως μάθαμε να τον λέμε, δεν είναι απολύτως ακριβής. Ακριβώς. Οι Καταλανοί και οι Βάσκοι δεν θεωρούν αυτούς τους Ισπανούς. Και θέλω να θυμίσω ότι τον, δεν θυμάμαι το όνομά του, τον τότε Καταλανό ηγέτη στον εμφύλιο, νομίζω φασίστες και Γερμανοί τον σκοτώσανε. Όπως συμφωνώ απολύτως σε αυτά που είπες φίλε Γιώργο, όπως και η Γιουγκοσλαβία δεν είναι εμφύλιος με τη συγκεκριμένη έννοια, διότι δεν έχουμε διαφορετικές εθνότητες επί της ουσίας. Και ρεπορταζιακά οφείλω να πω ότι ήταν ξεχωριστοί λαοί, όχι σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά είχαν έκρες μεταξύ τους. Αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι είναι σίγουρα ένας αρκετά μεγάλο ποσοστό του καταλανικού πληθυσμού, το οποίο εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι δεν θέλει την ανεξαρτησία από τους Ισπανούς. Αυτό σημαίνει ότι, κατά την άποψή μου τουλάχιστον, γιατί καταλαβαίνετε ούτε οι Ισπανοί ξέρουν τι πρόκειται να συμβεί, μάλλον στην Ισπανία δεν ξέρουν τι πρόκειται να συμβεί, ότι η ενεργοποίηση του άρθρου 155 θα βρει υποστηριχτές μέσα στην Καταλωνία. Τώρα το θέμα είναι το πώς θα φερθεί οι ισπανικές δυνάμεις ασφαλείας, διότι είναι ξεκάθαρο ότι με το άρθρο 155 θα τεθούν υπό την διοίκησή τους. Ο Ραχόι παίρνει υπό τον έλεγχό του και την αστυνομία και τα μέσα ενημέρωσης. Που είναι 17.000 άντρες προσωπικό, άντρες και γυναίκες προσωπικό ή καταλανική αστυνομία. Υπάρχει βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, και η αστυνομία η ισπανική της κεντρικής κυβέρνησης στη συγκεκριμένη περιοχή. Ναι. Οπότε είναι ξεκάθαρο ότι θα οδηγηθεί σε ένα εσωτερικό διχασμό η καταλανική κοινωνία, διότι να δεχτούμε και το 30% με 35% είναι κατά της ανεξαρτησίας, είναι πολύ μεγάλο ποσοστό για μια τέτοια κατάσταση έτσι όπως πρόκειται να δημιουργηθεί στη χώρα, εάν και εφόσον δεν πριτανεύσει η λογική έστω και στο και 5. Τώρα, όπως πολύ σωστά είπατε, οι ηγέτες κάνουν πάρα πολλές φορές, δημιουργούν την ιστορία. Δεν είναι κάποιες δυνάμεις, ας το πούμε, της ιστορίας ή της κοινωνίας, οι οποίες δεν επηρεάζονται από τις προσωπικότητες και τους ηγέτες. Ο κύριος Ραχόι βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, διότι αν δεν κάνω λάθος, είχε κυβέρνηση μειοψηφίας αυτή τη στιγμή στην Ισπανία. Αυτό το σημαίνει ίδιο όμως και ο Καταλανός, το ίδιο και ο Πουϊτδεμόν. Ακριβώς. Οπότε θέλω να πω είναι και οι δύο θύματα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, των θέσεων στην οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στους λαούς τους οποίους προστατεύουν. Κύριε Φιλίου, να σας ρωτήσω κάτι. Καλησπέρα, ο Αξελός είμαι. Πέρα από αυτό το στοιχείο που έδωσε προηγουμένως πολύ σωστά ο Παυλόπουλος, ότι οι Καταλανοί έχουν το 20% του ΑΕΠ της Ισπανίας,
Υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία τα οποία σε μέγεθος είναι μεγάλα. Από ό,τι γνωρίζω, το 25% της παραγωγής έχουν ένα 12% των εξαγωγών. Όλα αυτά που είπατε λοιπόν, σε συνδυασμό μάλλον αυτά που είπατε προηγουμένως, ότι οι Καταλανοί έχουν πάρει δισεκατομμύρια, αυτό όλο πώς μπορεί να τα φρενάρει αυτή τη στιγμή η Ισπανική κυβέρνηση? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή θα σας πω, τα φρενάρει η όλη διαδικασία αυτής, έτσι όπως έχει εξελιχθεί τις προσπάθειες ανεξαρτητοποίησης, θα σας πω για πώς φαίνεται αυτό. Οι κεντρικές τράπεζες της Καταλωνίας θέλουν να φύγουν από την Καταλωνία. Οι μεγάλες εταιρείες της Καταλωνίας θέλουν να αλλάξουν την έδρα τους. Αυτό λοιπόν καταλαβαίνετε ότι τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον και ίσως μεσοπρόθεσμα, διότι είναι ξεκάθαρο ότι θα αντιμετωπίσουν οικονομικό πόλεμο από τους Ισπανούς, εάν και εφόσον αποδεσμευτούν από την Ισπανία, είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιβιώσει η Καταλωνία μόνη της. Και ξέρετε, κάποιοι λένε θα πάει να βοήθεια από τη Γαλλία ή θα κοιτάξει αλλού. Επαναλαμβάνω, είναι μέλη όλες αυτές οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ισπανία μπορεί να τα τρενάρει όλα τα πράγματα και να μην λειτουργεί η ίδια η Ένωση, αν και εφόσον θεωρήσει ότι δεν έχει την απαραίτητη υποστήριξη από τις μεγάλες χώρες της Ευρώπης. Είναι καθαρό πάντως ότι η περιπέτεια την οποία... Είναι δηλαδή πολύ δύσκολη η κατάσταση. Που είδαμε το πρώτο μήνυμα από πλευράς Ευρώπης ότι δεν παραδέχεται μόνο την Ισπανία. Επιτρέψτε μου να πάω, κύριε φίλη, κάντε μου μια χάρη σας παρακαλώ. Σας θέλω ακόμη κοντά μας. Διότι αυτό είναι το μεγάλο θέμα της βραδιάς. Όλος ο κόσμος έχει σταμένα τα βλέμματά του στην Ισπανία και τις ραγδαίες εξελίξεις. 2-11-18-610 το τηλέφωνο επικοινωνίας, με συγχωρείτε πολύ. Το email της εκπομπής. Παρεμβάσεις@bluesky.gr. Σύντομο και διάλειμμα. Να πούμε ότι θα κρατήσουμε τον Γιώργο όπως αυτό είπα. Τον θέλουμε κοντά μας. Γιατί έχουμε και τα δικά μας που έχουν τα αυτονομιστικά και διάφορα τέτοια. Έχει και ελληνικό ενδιαφέρον η ιστορία. Ναι. Είπαμε. Σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε με τις ραγδαίες εξελίξεις στην Ισπανία. Πάμε ξανά στον κύριο Γιώργο Φίλη, τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μας ακούτε, κύριε καθηγητά? Ναι, ευχαριστώ. Κοντά στα παρατράγουδα και τις αλυσιδωτές συνέπειες που έχει αυτή η περιπέτεια της Ισπανίας, η εμφύλια περιπέτεια, η Γαλλία, σε αντίθεση με το Παρίσι, διαβάζω το tweet της Μαρίας Δελαξά, της συναδέλφου μας, σε αντίθεση με το Παρίσι, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Κορσικής αναγνωρίζει την ανεξαρτησία της Καταλωνίας. Μα στην Κορσική πήγανε μέχρι και ειδικές δυνάμεις πριν από μερικά χρόνια, επί Μιτεράν, νομίζω, θυμίστε μου, επί Μιτεράν ήταν, ναι, ή επί Ζισκάρ. Ναι. Πήγανε, όχι, επί Μιτεράν το... Πήγανε και ειδικές δυνάμεις, εν πάση περιπτώσει, για να μαζέψουν την κατάσταση στην Κορσική. Και είχε προηγηθεί και η Καλλιδονία. Είναι πολύ δύσκολα πράγματα αυτά. Ο χειρισμός αυτών των πραγμάτων είναι πάρα πολύ δύσκολος. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το δούμε και λίγο στατιστικά το θέμα. Δηλαδή να δούμε ποιες δυνάμεις είναι εκείνες που τη μία στιγμή, όταν είχαμε το διαμελισμό της Ιουγκοσλαβίας, ήταν υπέρ, ανθαντών υπέρ του διαμελισμού. Σήμερα είναι οι ίδιες δυνάμεις που είναι κατά της υποκρισίας. Βάζανε τη σύνοδο ψήφις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα θα μπορούσες να κάνεις και να το δεις ξέχωρα από το γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά. Άμα ρωτήσεις έναν Ανογιανό, θα σου πει: εγώ δεν είμαι Ρεθυμνιώτης, είμαι Ανογιανός. Άμα βρεθούν άλλοι και πούνε να αποσχιστούν τα ανόγια και να κάνουν ξεχωριστό νομό. Δεν είναι έτσι λοιπόν τα πράγματα. Δεν είναι Ρεάλ Μπαρτσελώνα ποδόσφαιρο που πρέπει να υποστηρίξουμε τη μία την άλλη τάση. Πλέον μία πορεία ομαλότητα στην Ευρώπη με το σχηματισμό εθνικών κρατών και μία περίοδος βαριά στην ιστορία της Ευρώπης μετά τον πόλεμο που ηρέμησαν τα πράγματα και φτάνει σε ένα σημείο όπου έχοντας ως εργαλείο κάποια θεωρία περί αυτοδιάθεσης και αυτοπροσδιορισμών διαλύθηκαν εθνικά κράτη, η Ιουγκοσλαβία. Θυμάστε όταν το Κωσυφοπαίδειο, όταν ο Μιλόσεβιτς είπε ότι δεν θέλω να φύγει το Κωσυφοπαίδειο, ποια ήταν η απάντηση, με ψηφίσματα. Βέβαια. Με ψηφίσματα. Τσεχοσλαβακία. Πόσο, δηλαδή θέλω να πω ότι υπήρξαν κάποια περίεργα εργαλεία. Δεν αναφερόμαστε στη Γερμανία που επανενώθηκε. Όχι. Είναι τόσα λοιπόν ζητήματα. Αυτή όμως... Αυτό πρέπει να κάτσουμε να τα δούμε δηλαδή. Αυτό... Και να δούμε ποιες είναι οι δυνάμεις από τη μία πλευρά που είναι υπέρ της απόσκησης και ποιες είναι οι δυνάμεις που είναι κατά. Πάντως, πέρα από την ιστορική σύγκριση. Ακούγονται πολλά, κύριε. Ακούγονται πολλά. Είναι λανθασμένο. Ακούγονται πολλά. Είναι λάθος. Αυτή είναι η γνώμη. Συμφωνώ μαζί σου, Δημήτρη μου. Όπως επίσης θεωρώ ότι όλα αυτά συμβαίνουν
στην πιο ευαίσθητη και ρευστή περίοδο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επειδή η Ισπανία είναι μια πολύ μεγάλη χώρα, τέτοιου είδους περιπέτειες δεν μένουν μόνο εντός των Ισπανικών Συνόδων. Δεν θα μείνει μόνο εντός των Ισπανικών Συνόδων. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, κύριε φίλη. Ακριβώς αυτό. Θεωρώ δηλαδή ότι το μέγεθος της Ισπανίας και τα ανοιχτά, τεράστια ανοιχτά ζητήματα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τον προσανατολισμό της και για την οικονομία της και για τα προβλήματα των κοινωνιών της, των πληθυσμών της, των πολιτών της και όλα αυτά με έναν τρόπο θα συναντηθούν. Γι' αυτό ρώτησα για καλό, για κακό και για χειρότερο σενάριο. Όχι γιατί ήθελα να κινδυνολογήσω. Δεν κινδυνολογείται. Αυτό συζητήσαμε και είπαμε, ότι είναι τόσο σημαντική χώρα και είναι τόσο στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων που θα επηρεαστεί όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να συνεχίσω στη συζήτηση που κάνατε, την πολύ ενδιαφέρουσα τώρα. Ο εθνικισμός και τα αποσυστικά κινήματα, να το πούμε έτσι, τα μεταεθνικά στη μεταμοντέρνα εποχή, δεν μιλάει για τον Braveheart, άμα θυμάστε, και θα σφάξουμε οι σκοτειές. Σωστό είναι αυτό που λέω. Μιλάνε για οικονομικούς λόγους. Σου λένε ότι θέλω, δηλαδή θυμηθείτε και τι έγινε με τη Σκωτία. Μιλάγανε για οικονομικούς λόγους. Δηλαδή, οι μεταμοντέρνοι πλέον, τουλάχιστον στην Ευρώπη, αποσχιστές κρατών, δεν μιλάνε τόσο για την ιστορία, όσο προσπαθούν να μιλήσουν για το ΑΕΠ, για το κατακεφαλίτη εισόδημα και για το κατά πόσο μπορούν να είναι καλύτερα μόνοι τους σε σχέση με τους υπολείπους. Αυτό ακριβώς προσπάθησε να κάνει η Καταλωνία, αλλά επαναλαμβάνω και θα σκεφτείτε αυτό το σημείο που θα ήθελα να πω, που εγώ το θεωρώ σημαντικό. Με την ίδια λογική, η Γερμανία, επειδή δίνει πολλά περισσότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έπρεπε να ζητάει πολύ περισσότερα και εμείς να τη χειροκροτούμε. Όπως δηλαδή, αν χειροκροτήσουμε την Καταλωνία, γιατί αυτό λέει η λογική των Καταλανών. Είμαστε πιο πλούσιοι. Δίνουμε περισσότερα στο κοινό ταμείο της Ισπανίας και παίρνουμε τουλάχιστον 10 δισεκατομμύρια λιγότερα πίσω από αυτά τα οποία μας αναλογούν, μάλλον από αυτά τα οποία δίνουμε. Τότε ποια είναι η έννοια της Ένωσης? Η έννοια της Ένωσης, οποιοδήποτε, ή κράτος ή μεγαλύτερο οργανισμό, είναι οι πιο πλούσιοι. Δίνουν κατά κάποιο τρόπο στους πιο φτωχούς και όλοι μαζί εργάζονται για το καλό της ομάδος. Αυτό λοιπόν το πράγμα που κατηγορούμε εμείς στην Γερμανία ότι προσπαθεί να καταστρατηγήσει στην Ευρώπη, και καλώς το κατηγορούμε γιατί αυτό γίνεται επί της ουσίας, στην ουσία πάμε μερικοί να πούμε ότι μπράβο, καλά κάνει η Καταλανή και το κάνε. Επιτρέψω να πω, καλά κάνετε και το λέτε. Η εξέγερση της Καταλανίας δεν είναι η εξέγερση του φτωχού, αυτό λέτε. Είναι η εξέγερση του αστού. Ακριβώς. Είναι η εξέγερση του πλούσιου. Δείτε την Ιταλία. Έλα να τώρα πάω στον Δημήτρη Χατζηνικόλα και στον Γιώργο για να βάλει και τη δική μας την πτυχή μέσα. Έλα, η Λέγκα του Βορρά. Το ίδιο κάνει στην Ιταλία. Αυτό. Ο Βορράς και ο Νότος Ιταλίας, και αυτή η αντίθεση που υπάρχει χρόνια, κύριε φίλη, νομίζω ότι αποδεικνύει του λόγου του αληθές ακόμα περισσότερο σε αυτό που είπατε προηγουμένως. Ότι οι σύγχρονοι εθνικισμοί ή τα αποσχιστικά κινήματα στηρίζονται πρωτίστως σε οικονομικούς, στον οικονομικό παράγοντα. Αυτό είναι το πολύ κλασικό παράδειγμα. Εγώ με την παρέμβαση απλά ήθελα να πω ότι άλλο πράγμα η Δυτική Ευρώπη, άλλο πράγμα η Ανατολική, όταν έγιναν αυτά που ανέφερα προηγουμένως, όμως από εκεί ξεκίνησαν άλλα πράγματα. Σωστό. Εγώ έτσι πρόχειρα κάποια συμπεράσματα από την κουβέντα αλλά και από όλη την κρίση αυτή στην Καταλωνία. Θέλω να σημειώσω καταρχάς ότι καμιά φορά η πραγματικότητα αντιμετωπίζει τόσο ένα μεγάλο πλυντήριο που ρίχνουμε μέσα ο καθένας ό,τι θέλει. Δεν είναι σωστό αυτό να το κάνουμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι άλλο πράγμα τα άσπρα ρούχα, άλλο πράγμα τα μαύρα ρούχα, δεν τα βάζει όλα μέσα. Δηλαδή άλλο πράγμα το υπόθεση Καταλωνίας, άλλο πράγμα για παράδειγμα το Ιθράκι που λέμε εμείς ή οτιδήποτε άλλο. Είναι λάθος. Γιατί είναι, έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όλα. Για την υπόθεση της Ισπανίας θα πω τρία πραγματάκια. Θεωρώ εντελώς λανθασμένη την επιλογή Ραχώη να αποδομήσει το δημοψήφισμα. Εντελώς λανθασμένη. Θεωρώ αυτοκτονική την επιλογή της βίαιης καταστολής του δημοψηφίσματος από το Ραχώη. Και για να το μεγαλώσω λίγο και να φύγω και από τα σύνορα τα ισπανικά, να πω ότι έχει αποδειχθεί ότι η προσπάθεια των ηγετών, παύλα θεσμών, σε συνεργασία με τα κυρίαρχα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ευρώπη, να μανιπιουλάρουν με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά τους πολίτες, παύλα ψηφοφόρους, φέρνει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά τα οποία επιδιώκουν. Αυτό έχει αποδειχθεί σε όλα τα πράγματα, ακόμα και στο Brexit, ακόμα και στην Ελλάδα έχει αποδειχθεί με τα δημοψηφίσματα και με τις εκλογές. Και να πω και κάτι άλλο, ότι όταν πριονίζεις τα πόδια των τοπικών κυβερνήσεων,
με κυρίαρχες πολιτικές που πορεύονται από την Κομισιόν. Αυτό που καταφέρνεις, άθελά σου ή θελημένα, εγώ λέω άθελα, είναι να ψηλώσεις στο εσωτερικό τον κάθε αντίπαλο, το κίνημα, το οποίο έχει είτε αντιεθνικά χαρακτηριστικά, είτε, προσέξτε και αυτό, ακραία εθνικιστικά χαρακτηριστικά. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα προσέξει πάρα πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω αν τα έχει προσέξει, δεν ξέρω αν τα έχει δει, αλλά νομίζω ότι πρέπει να τα δει, διότι θα είμαστε στο ίδιο έργο θεατές ανατακτά χρονικά διαστήματα, με διαφορετικά βέβαια χαρακτηριστικά από χώρα σε χώρα. Έλα, Γιώργο. Ναι, επειδή το είπε και ο Δημήτρης, κάθε περιοχή είναι διαφορετική κτλ. Και στην Ισπανία έχει πολλά τέτοια παραδείγματα και όχι μόνο στην Ισπανία. Εγώ θέλω να το κάνουμε λίγο πιο ελληνοκεντρικό, με την έννοια ότι εμείς κινδυνεύουμε, το πιο συνηθισμένο παράδειγμα που αναφέρεται είναι η Θράκη, κινδυνεύουμε σε μια περίπτωση που αποφασίσουν την αυτοδιάθεσή τους οι μουσουλμάνοι της Θράκης που αυτοχαρακτηρίζονται Τούρκοι να πούνε θέλουμε αυτονομία ή οτιδήποτε άλλο. Μας παίρνει μπάλα με την Καταλωνία για να το βάλω έτσι πολύ, έτσι, πολύ βασικά το θέμα. Πόσο μακριά είναι η Κύπρος από τη Θράκη? Ναι, αλλά είναι κάπως περίεργη η συγκατοίκηση τώρα. Μισό λεπτό. Ελάτε κύριε φίλοι. Να πούμε για την Θράκη πρώτα. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, προφανώς εγώ δεν έχω, αν προσέξατε, δεν έχω μιλήσει ούτε για διεθνές δίκαιο ούτε για τίποτα. Θέλω να πω λοιπόν ότι όπως πιστεύω ότι κάθε περίπτωση είναι ειδική και έχει να κάνει πάρα πολύ και με την ισχύ της χώρας και την γεωπολιτική κατάσταση στην οποία, και τις ισορροπίες οι οποίες έχουν διαμορφωθεί. Μπορεί κάποιοι συμπολίτες μας οι οποίοι θέλουν να προσδιορίζονται, αυτοπροσδιορίζονται οι Τούρκοι, να έχουν τέτοιες βλέψεις, αλλά καταλαβαίνετε ότι αν το θέσουμε με αυτούς τους όρους, αν εμείς κινδυνεύουμε μία, που δεν θεωρώ ότι κινδυνεύουμε, διότι δεν υπάρχει η κρίσιμη μάζα πληθυσμού στη Θράκη, αυτή η οποία να θέλει μία τέτοια κατάσταση, φανταστείτε πόσο κινδυνεύει η Τουρκία με όλα αυτά το συνοθήλευμα που έχει μαζέψει λαών και πολιτισμών μέσα στην ίδια της χώρα και το τι συμβαίνει. Δηλαδή, είναι μία κατάσταση, να το πω έτσι, η διάλυση των εθνών κρατών, η οποία μπορεί να οδηγήσει, είναι κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μια λυσιδιωτή αντίδραση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Να υπάρχουν μικροί και μεγάλοι εθνικισμοί. Εγώ δεν θα πω λοιπόν ότι δεν κινδυνεύουμε ή κινδυνεύουμε. Αυτό που θα πω είναι ότι το ελληνικό κράτος με όλες τις αγγυλώσεις του δεν νομίζω ότι, λειτουργεί με τρόπο έτσι ώστε η πλειοψηφία των μουσουλμάνων αδερφών μας στη Θράκη πλην των εγκαθέτων να θέλουν κάτι τέτοιο. Και νομίζω βέβαια ότι και οι γεωπολιτικές ισορροπίες στην όλη περιοχή και στην όλη νοτιοανατολική Ευρώπη, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, δεν θα ευνοούσαν με κανένα τρόπο κάτι προς αυτή την κατεύθυνση. Κύριε φίλη σας, συμβαίνει και, και στην Κύπρο. Με άλλα λόγια, αν το πάμε στο επί του ελληνικοκεντρικότερων, επιτρέψτε μου να πω ότι μας έχει φυλάξει ο Θεός τα τελευταία χρόνια που έχει βάλει στην ηγεσία της Τουρκίας αυτόν τον άνθρωπο, τον Ερντογάν, όπου ολόκληρη η Δύση, αλλά εγώ θα σας πω και η ίδια η Ρωσία, επί της ουσίας δεν τον εμπιστεύονται και κανένας δεν θέλει μια Τουρκία ακόμα πιο ισχυρή, διότι είναι πάρα πολύ ασταθής, είναι μια χώρα οπορτουνιστική και πάρα πολύ επικίνδυνη και για όχι αξιόπιστη. Και για τον ίδιο τον εαυτό και στην ίδια την περιοχή. Έλα, Χριστό μου, κύριε φίλη, να ζητήσω έτσι επικαλούμενος τις γνώσεις και την εμπειρία σας. Μια πρώτη εκτίμηση. Απλή, το αύριο, ποιο είναι το, κατά την προσωπική σας εκτίμηση και με βάση πάντα την εμπειρία που έχετε και τις γνώσεις, ναι, ποιο είναι το αύριο που βλέπετε να εξελίσσεται? Στην Ισπανία εννοείται. Στην Ισπανία πάντα, ναι. Στην Ισπανία, κοιτάξτε να δείτε, αυτό που βλέπω είναι ότι θα γίνει προσπάθεια από τη Μαδρίτη με εμπέδωση στο όλων των προβλέψεων του άρθρου 155. Ένας μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Καταλωνίας θα προσπαθήσει να, στην ουσία θα υποστηρίζει την ισπανική κυβέρνηση. Εδώ λοιπόν για άλλη μια φορά η μπάλα θα παιχτεί στο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στην περιοχή της Μαδρίτης, για να μην οδηγηθούμε σε, αν δεν καταφέρει και δεν οδηγήσει την κατάσταση στις ακρότητες και σωμότητες που είδαμε, νομίζω ότι θα μπορέσει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να κάμψει τις αντιστάσεις των, των ανθρώπων της Καταλωνίας οι οποίοι θέλουν ανεξαρτησία με κάθε κόστος. Δηλαδή θέλω να πω ότι θέλω να ελπίζω ότι θα οδηγηθούμε σε κάποιο τύπου συμφωνία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση η κατάσταση να εκτραχυνθεί. Η κουλτούρα των λαών της Δυτικής Ευρώπης και της Νοτιού Ευρώπης και η ιστορία αυτό δείχνει.
Ελπίζω για να μην οδηγηθούμε σε χειρότερες καταστάσεις. Καταλαβαίνετε ότι είναι πρωτόγνωρη, τουλάχιστον στη δικιά μας ζωή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, τα τελευταία 50 χρόνια, η κατάσταση, στη, μια τόσο ακραία κατάσταση στη Δυτική Ευρώπη, σε χώρα της Δυτικής Ευρώπης. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα οδηγηθεί πάντως στο χειρότερο. Πάντως δεν εκτός θα το πέχει να είναι του και δύσκολη κατάσταση. Εκτός κι αν η κίνηση του Καταλανού ηγέτη απόψε, αυτή η ευθυδιαστική μυστική ψηφοφορία στο τοπικό κοινοβούλιο ήταν μια κίνηση απεγκλωβισμού. Δεν μπορεί να την πάρει πίσω τώρα. Δηλαδή τι θα κάνει, θα οδηγηθούμε στην Ελλάδα. Όχι, αλλά μπορεί να φύγει από το κάτω. Είχε, είχε και την αποχώρηση της αντιπολίτευσης. Να δούμε όμως. Μπορεί να φύγει για το βοηθήσει λίγο. Ίσως να, αν καταφέρει, η Μαδρίτη να οδηγήσει σχετικά ομαλά... Γιατί άλλη ήταν η στάση του την προηγούμενη εβδομάδα, κύριε Φίλη, ναι. Άλλα έκανε απόψε, ναι, και είναι ένα ερώτημα το γιατί αποφασίστηκε αυτή η ξαφνική κλιμάκωση, όταν όλοι θεωρούσαμε ότι έχει κάνει την κοντοτούμπα του, ο Ραχώη έχει καταλάβει την αυτοκτονική επιλογή της βίας την ημέρα του δημοψηφίσματος και ότι κάπου εκεί... Θα πέσουν και τα ανταλλάγματα στο τραπέζι και το πράγμα θα λήξει. Να δούμε κάτι περίεργο, είπα απόψε. Άρα λοιπόν είναι ερώτημα το γιατί ο Καταλανός ηγέτης επιλέγει απόψε να πάει σε αυτή τη ραγδαία κλιμάκωση, προκαλώντας τη δύναμη της κεντρικής κυβέρνησης, η οποία είναι δεδομένη. Η κεντρική κυβέρνηση έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Έχει τους νόμους στα χέρια της, έχει το Σύνταγμα στα χέρια της. Και από ό,τι φαίνεται έχει και κομμάτι της τοπικής κοινωνίας με το πλευρό της. Είτε για λόγους ανασφάλειας, είτε για λόγους αβεβαιότητας, είτε για λόγους φόβου, για οποιονδήποτε από αυτούς τους λόγους. Πιστεύετε ότι ο Καταλανός ηγέτης έχει κάποιες άλλες πλάτες πίσω του αυτή λοιπόν, τη στιγμή. Ή λοιπόν έχει πλάτες, ή επιχειρεί τον προσωπικό απεγκλωβισμό του μέσω της κλιμάκωσης της κρίσης. Κοιτάξτε, διότι η επόμενη μέρα στην Καταλωνία δεν μπορεί να έχει τον Πουισδεμόν στο κάδρο. Κοιτάξτε, αυτό που είπατε για τις πλάτες θα φανεί στο άμεσο μέλλον το, αν υπάρχουν πλάτες απέναντι στον, πίσω από τον Καταλανό ηγέτη. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι το βασικότερο είναι να γίνουν σχετικά ομαλά, γιατί ομαλά, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να γίνουν. Οι εκλογές το Δεκέμβρη στην Ισπανία, στην Καταλωνία. Αν γίνουν οι εκλογές με ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι, εν πάση περιπτώσει, θα μπορεί να το αναγνωρίσουν και οι ίδιοι στην Ισπανία μέσα, αλλά και η διεθνής κοινότητα, νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολο μετά για τους αποσχιστές να καταφέρουν ή να οδηγήσουν την κατάσταση περισσότερο στα άκρα. Αυτό όμως βέβαια περιέχει 6 πάρα πολύ δύσκολους, μάλλον όχι 6, 3 μήνες πάρα πολύ δύσκολους για την ίδια την Ισπανία και την Καταλωνία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ, κύριε Φίλη. Είναι ρώσικη ρουλέτα οι εκλογές. Ένα. Και διαβάζω τώρα μόλις από το Reuters τι λέει ο Ραχώη. Ναι. Είναι απαραίτητο οι πολίτες Καταλωνίας να πάρουν πίσω τη φωνή τους και να επιστρέψουν πίσω σε ένα δημοκρατικό κράτος. Δεν δείχνει άνθρωπο, πολιτικό ηγέτη, ο οποίος θέλει την ομαλότητα. Δεν μπορείς να ζητάς από τον πολίτη να πάρει πίσω τη φωνή του. Μπορεί να ζητήσεις να κάνει μια επανεκτίμηση, να το δει το θέμα πιο ρεαλιστικά. Άρα βλέπω και η πλευρά της Μαδρίτης ότι οδηγεί τη σύγχρονη στα άκρα. Και... πάλι επαναλαμβάνω ότι είναι ρώσικη ρουλέτα εκλογές. Έχει κάνει αυτή την επιλογή από την αρχή ο Ραχώη. Και παρότι εδώ δεν έχουμε ψιλοβγάλει χαζό, ας πούμε. Όχι, χαζό δεν είναι σίγουρα. Είναι απλώς μια επένδυση. Και ένας πρωθυπουργός μειοψηφίας. Θέλω να θυμίσω, επειδή πιάσαμε και την κουβέντα, λέγαμε και κάτι ιστορικά στην αρχή, θα τα προσπεράσω, δεν θα ακολουθήσω σε αυτά. Στην Ισπανία υπήρχαν πάντα πάρα πολύ σοβαρές αντιθέσεις. Δεν είναι τυχαίο. Φράγκο 40 χρόνια ήταν. Έτσι. Υπάρχει επίσης. Μίσος μεταξύ, δηλαδή αυτό που είπε ο Σάκης στην αρχή, Μαδρίτη Μπαρτσελώνα, όποιος έχει βρεθεί σε τέτοιο γήπεδο, όποιος έχει βρεθεί στο γήπεδο, έχει δει, εγώ ας πούμε θυμάμαι που μου χτύπησε την πλάτη ο άλλος από πίσω, λέγοντας είμαι στη Βαρκελόνη εδώ στην Ισπανία και μου είπε Καταλούνια κατευθείαν. Αυτά δεν μπορεί κάποιος να τα προσπεράσει. Έχει λοιπόν ένα κοινό αυτονομιστών Καταλανών στο οποίο απευθύνεται ο Πουτζεδεμόν, αλλά από την άλλη πλευρά ο Ραχώη απευθύνεται και αυτός στους περήφανους Ισπανούς που θεωρούν ότι η Καταλωνία
μια επαφή. Μπορούμε να περάσουμε, Γιώργο, αλλά ένα μεγάλο χωριό. Δεν μπορούμε και να τα επικροτήσουμε. Δεν τα επικροτούμε. Είναι όμως επιλογή. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν έχασε την ψυχραιμία του ή κάτι άλλο. Έχει κάνει στρατηγική επιλογή της πυγμής. Είναι σαφές. Όταν έστειλε τους δικούς του αστυνομικούς, κλαίγανε οι Καταλανοί, τα έδειχνε εδώ πέρα τα πλάνα, κλαίγανε που βλέπανε οι αστυνομικοί, οι Καταλανοί να βλέπουν τους συμπατριώτες. Δεν είναι κάποιες λογικές ενσωμάτωσης. Το τραβάει στα άκρα ο Ραχώη. Ναι. Είναι σαν να θέλει σαν να πει φυγέτε. Γιατί αποφάσισε να δείξει τη δύναμη της κεντρικής κυβέρνησης. Μα ποια κεντρική κυβέρνηση? Ένας πρωθυπουργός μειοψηφίας είναι, δεν είναι σε αυτή τη φάση ομαλά και ήπια και αν παίζει ο Ραχώη κάνει επένδυση στο πολιτικό του μέλλον του άλλου, αυτό τι να σας πω. Τότε θα δείξει αγωνία. Άλλωστε να σου πω κάτι. Δεν βρίθει από κορυφαίους ηγέτες και από, από μεγάλα πολιτικά μεγέθη η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι όπως είναι σήμερα. Καθόλου. Γι' αυτό έχει έξαρση του εθνικισμού, του φασισμού, των ακροδεξιών. Γι' αυτό πάνε οι πολίτες και ψηφίζουν αυτά που ψηφίζουν. Γι' αυτό γυρίζουν την πλάτη τους στις κεντρικές επιλογές. Γι' αυτό έχει τόση φτώχεια, γι' αυτό έχει τόση ανεργία, γι' αυτό έχει τέτοια απόγνωση. Γιατί οι ηγέτες που διαφεντεύουν την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανθρωπάκια. Είναι υπάλληλοι συμφερόντων. Καμιά φορά το λέμε ότι στην Ελληνική Βουλή, πολλές φορές έτσι όπως γίνεται η αντιπαράθεση, νιώθεις ότι πηγαίνουν να εξυπηρετήσει ο καθένας τα συμφέροντα που έχει στην τσέπη του. Να μην, πω, να μην το πω πιο χοντρά. Έτσι. Και τους ακούς και λες ρε παιδιά, για άλλο σας έχουμε ψηφίσει. Ούτε καν πρόεδρε ΑΕ. Μήπως δεν είναι χειρότερα. Σε επίπεδο κορυφής σε όλη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Να συμπληρώσω κάτι, Άκη, σε αυτό που λες και έχεις απόλυτο δίκιο, συμφωνώ. Ξέρεις ποιος είναι ο άνεμος που ανάβει ή βοηθά όλες αυτές τις φωτιές να φουντώσουν μετά, ειδικά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει κάθε φωτιά. Είναι η έλλειψη δημοκρατικής νομιμοποίησης των αποφάσεων που λαμβάνονται σε κεντρικό επίπεδο στην Ευρώπη. Και ξέρετε ποια είναι, παιδιά, το ρόλο αυτό που συζητάμε. Ξέρετε ποιο είναι το νερό που θα σβήσει όλα αυτά τα αποσχιστικά κινήματα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Η περαιτέρω πολιτική νοποίηση της Ευρώπης. Ήρθε η στιγμή, όλη η Ευρώπη από το ένα άκρο στο άλλο φωνάζει ότι ήρθε η στιγμή να κάνουμε βήματα περαιτέρω πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης. Όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες δημοκρατικά να εκλέξουμε μια κεντρική εξουσία. Το μόνο που κάνουν είναι να γεμίζουν ακόμη περισσότερο τις τσέπες των πολυεθνικών και να οδηγούν σε περαιτέρω απόγνωση τους πολίτες των χωρών. Λοιπόν, παιδιά, πάμε διάλειμμα, γυρίζουμε. Να δούμε τι μποναμάδες μας φέρνουν με το πλεόνασμα. Ακούγονται διάφορα. Είδα στα δελτία το βράδυ ότι υπάρχουν, λέει, τρία σενάρια για το πλεόνασμα και πώς θα το μοιράσει η κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν αυτό μυρίζει λιγάκι πόσο όταν ψήνεται το χέρι και μοσχοβολάει το σπίτι, ρε παιδί μου, και λες, ω παιδιά, και ψήνουμε. Μήπως έχει αρχίσει και μοσχοβολάει η κάλπη σιγά σιγά, αν κανείς δει από τις επιλογές που βάζει στο τραπέζι η κυβέρνηση. Εξαρτάται από τη μύτη. Εξαρτάται από την μύτη. Πολύ σωστά. Άμα ας πούμε, 1,5 χρόνο μπροστά. Άμα πεινάς, έχουμε πάντως, και 16, έχουμε με ένα επίδομα δεν πας εκλογές. Και με ένα επίδομα όχι. Δεν πας εκλογές με ένα επίδομα. Όχι. Αλλά δεν είναι μόνο. Θα είναι ένα επίδομα μόνο. Δεν είναι η μόνη επιλογή. Σωστό είναι αυτό. Να σου πω. Τόσο μεγάλο είναι το καλάθι. Οριστεί. Όχι, δεν ξέρω αν είναι μεγάλο. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις. Καλάθι είναι μεγάλο. Τι έχει μέσα. Και φαίνεται ότι αυτή τη φορά οι δανειστές έχουν έρθει για να τελειώνουν με αυτή την ιστορία. Και να απαλλαγούν από τον ελληνικό βραχνά. Είναι η πρώτη αξιολόγηση που φαίνεται να πηγαίνει νεράκι. Και τόσο γρήγορα, τελειώνει τόσο γρήγορα. Να τη δούμε όμως. Νεράκι. Άσε τώρα τι θα συμφωνήσω ή δεν θα συμφωνήσω. Εντάξει, συγκριτικά με άλλες φορές. Ούτε αδιέξοδα, ούτε τελεσίδα. Συγκριτικά με άλλες φορές έχει το δρόμο της πιο γρήγορα. Μόνο ότι δεν υπήρχαν τα πλάνα εκείνα έξω από το. Βρε, μόνο με κουρασάρα στα χέρια του είδαμε. Πάμε, διάλειμμα και γυρίζουμε. Πάμε, επιστρέφουμε. Πάμε στα δικά μας. Έλα, κύριε Γιώργο. Κοίτα, καταρχήν θα συμφωνήσω με αυτό που είπες. Είναι η πρώτη φορά που δεν έχουμε εκπομπή θετικών μηνυμάτων από την πλευρά της κυβέρνησης, που ούτως ή άλλως την αξιοπιστία της τουλάχιστον στο συγκεκριμένο κομμάτι την έχει χάσει. Έτσι, κάθε φορά αισιόδοξοι ήμασταν, κάθε φορά η αξιολόγηση θα έκλεινε γρήγορα, δεν θα είχαμε πολύ μεγάλα προβλήματα και βλέπαμε να σέρνεται η ιστορία, γιατί πάντα υπήρχε ένας κακός μπάτσος εντός μεγάλων εισαγωγικών στο τραπέζι. Από ό,τι φαίνεται, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που έπαιζε αυτό το ρόλο, κατά την εκτίμησή μου, την οποία δεν μπορώ να στηρίξω γιατί δεν μιλάω με τον κύριο Τραμπ,
έχει να κάνει με το ταξίδι, την πολιτική απόφαση στήριξης και αναβάθμισης γεωπολιτικά της Ελλάδας, άρα σταθεροποίησή της. Οπότε τρεχάτε ποδαράκια μου να τελειώνουμε με αυτούς. Νομίζω ότι αυτό είναι το πακέτο. Έχω την εντύπωση ότι και όλες τις προηγούμενες φορές η άσκηση πολιτικής πίεσης στην Ελλάδα δεν είχε να κάνει με την υλοποίηση καλή, κακή, μέτρια των προαπαιτουμένων και δεν συμμαζεύεται. Είχε να κάνει με το ότι στο παζάρι θέλουν να πάρουν τα περισσότερα. Δεν ξέρω τώρα στη μοιρασιά που έχει γίνει. Εχθές τα αναφέραμε, ήταν και ο Παναγιώτης εδώ πέρα από τους Μπουρίλης. Είναι στη μέση πετρέλαια, είναι στη μέση ΔΕΗ, είναι στη μέση φυσικό αέρια. Είναι πολύ μεγάλες business. Μιλάμε για τεράστια συμφέροντα που συγκρούονται. Δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει μια καραμπόλα. Αλλά ότι εκπέμπεται μήνυμα, ας πούμε, θετικό από... σε αυτό το επίπεδο. Ναι, έχεις δίκιο, σε αυτό το επίπεδο. Σε αυτό το επίπεδο. Εκπέμπεται μήνυμα θετικό ότι η Ελλάδα τρέχει να τελειώσει την αξιολόγηση κτλ. Μας έρχεται και απ' έξω. Απόδειξη είναι η περίπου 24 ωρών επίσκεψη των επικεφαλής των θεσμών. Ναι. Ταξιδάκι ήρθαν και γρήγορη, αυτή τη φορά ήταν πολύ γρήγορα. Και είπανε και το λέγανε στους τηλεθεατές. Δηλαδή με τον απλό κοινό νου να γίνει κατανοητό. Ναι. Μπαμ, μπαμ και τα λέμε σε ένα μήνα. Ναι. Αυτά δεν τα έχουμε ξαναδεί. Εγκρίνουμε την υποδόση, εκταμιεύεται. Πάρτε και τα 800. Πάρτε και τα 800 εκατομμύρια. Ήταν προγραμματισμένο. Εντάξει. Συμφωνώ μαζί σου, αλλά δεν έπρεπε. Δημήτρη, δεν έχει. Εδώ και δύο μήνες ξέραμε θα έρθουν Τρίτη και θα φύγουν Παρασκευή. Δημήτρη, δεν έχει τις περιβόητες εμπλοκές που είχε όλες τις προηγούμενες. Καλές φορές ήταν να έρθουν Τρίτη. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι. Έχει βαριά δημοσιονομικά μέτρα αυτή η αξιολόγηση. Έχει δυσκολίες, αλλά δεν έχει βαριά. Κίτρινες, κόκκινες κάρτες, πέναλτι, φάουλ, μπανάνες, αυτά έμεσα. Ένα λεπτάκι να τα έχει να δούμε, να δούμε, γιατί όταν υπάρχουν εμπλοκές, είμαστε εδώ και καλά κάνουμε και τις λέμε. Εδώ φαίνεται ότι αυτή τη φορά κάτι αλλάζει. Πιθανά, το πιο πιθανό σενάριο είναι, έτσι όπως το αναλύει ο Χουδαλάκης, ότι εδώ μετά την Αμερική έγινε μια συμφωνία, υπήρξε και η συμφωνία για τα 16, φέρτε και το αέριο, παιδιά, εδώ. Άρα λοιπόν είπανε να βάλουμε λίγο νερό στο κρασί μας, να μην τους πιέσουμε παραπάνω. Υπάρχει μια συμφωνία για το πλεόνασμα, σωστά, σήμερα. Έλα κύριε Χρήστο, στα 2,2. 2,7. Κάτσε, περίμενε. 2,4. Περίμενε, γιατί εσύ είσαι περισσότερο του σχολείου. Έλα κύριε Δημήτρη. 2,8 είναι το 2,8. Συμφωνήσανε. Ωραία. Αλλά δεν λέει τίποτα απολύτως αυτό. Δεν λέει τίποτα απολύτως. Απολύτως. Γιατί δεν λέει τίποτα απολύτως? Γιατί το πλεόνασμα θα κλείσει και θα κλειδώσει όταν περί τα μέσα προς τα τέλη του 20 Οκτωβρίου έρθει ο προϋπολογισμός στη Βουλή, όπου εκεί θα περιγράφεται ακριβώς. Άρα λοιπόν βιάζεται ο Τσίπρας όταν βγαίνει στη Βουλή και λέει παιδιά, θα μοιράσω ένα δις τα Χριστούγεννα. Γνωρίζει, γνωρίζει κάτι παραπάνω. Μισό λεπτάκι. Προφανώς ένας πρωθυπουργός. Εγώ θα σας πω από το ρεπορτάζ τι γνωρίζω. Γνωρίζω ότι το πλεόνασμα θα είναι πολύ πάνω από το 2,8%. Άρα θα μπορέσει να δώσει ένα δις. Άρα θα μπορέσει να τηρήσει την υπογραφή του κ. Τσακαλώτου πέρυσι τον Δεκέμβριο. Ναι. Όπου η υπογραφή του, θέλω να σας θυμίσω ότι τότε η υπογραφή του μετά το μέρισμα που έδωσε και τις αντιδράσεις που υπήρχαν πέρυσι, ναι, ο κ. Τσακαλώτος έστειλε μια επιστολή στο Θεσμούς, ναι, όπου διαβεβαίωνε ότι το επόμενο πλεόνασμα, δηλαδή, ναι, αυτό που θα έχουμε τώρα, ναι, θα σπάσει σε τρία μέρη. Ναι. Το ένα θα πάει σε αυτό που η κυβέρνηση λέει κοινωνικό μέρισμα, ναι, θα δούμε πώς και τι. Χρέος το άλλο. Το άλλο θα πάει στην αποπληρωμή του χρέους. Και μετά αγορά. Και το τρίτο θα πάει στην αγορά, στην αποπληρωμή του ληξιπρόθεσμου. Μάλιστα. Ο κύριος Τσακαλώτος και ο κύριος Τσίπρας γνωρίζουν πάρα πολύ καλά από τους αριθμούς ότι το πλεόνασμα θα περάσει κατά πολύ το 2,8% που υπολογίζεται. Ναι. Θα προσεγγίσει το περσινό, που θέλω να σας πω ότι 4,2. Μετά την επικυρωποίηση έπεσε στο 3,8%. Συνεπώς θα υπάρχουν χρήματα να σπάσουν και να δοθεί και εδώ λοιπόν έχονται και πέφτουν τρία σενάρια για το μέρισμα. Να το πούμε, γιατί ακόμη και αν είναι μποναμάς, αφορά σε κόσμο. Mm. Και αφορά σε κόσμο που στείνεται στις ουρές για τις δόσεις. Ένα σενάριο είναι να δοθεί με τη μορφή που δόθηκε πέρσι, αλλά με καλύτερα κριτήρια. Yeah. Να μην πάει σε βουλευτές δηλαδή. Yeah. Έτσι. Yeah, που τους ψάχναμε μετά και λέγανε, εγώ δεν το πήρα χαμπάρι. Μου ήρθαν κάτι λεφτά, αλλά νόμιζα ότι μου τα έχω. Αυτό σημαίνει άκυση συγκεκριμένα πράγματα. Δεν θα γίνει μόνο με εισοδηματικά κριτήρια. Αλλά πρέπει να μπουν και άλλου είδους κριτήρια μέσα. Ο Μητσοτάκης, μόλις εχθές, αν δεν κάνω λάθος, είπε προχθές μακροχρόνια άνεργη και έμφυα. Σωστό είναι. Σωστό είναι αυτό. Εγώ συμφωνώ. Μπορεί να παίξει αυτό. Το έμφυα παίζει. Στο τριπλό σενάριο. Στο τριπλό σενάριο είναι να πληρώσει η κυβέρνηση τις δύο τελευταίες δόσεις του έμφυα. Για ποιους?
για του ίδιου που θα είναι δικαιούχοι του μερίδιου. Προφανώς και θα ισχύσουν τα εισοδηματικά. Μου επιτρέπετε να πω κάτι. Επειδή όντως μιλάμε για σενάρια και έχουμε ακούσει, και τι δεν έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια. Μερικά από αυτά, Βρεσιάκη, είναι αυτά που φτιάχνουν στα γραφεία. Ναι, μάλιστα. Δηλαδή, οι άνθρωποι που έχουν περπατήσει και ξέρουν ότι υπάρχουν θεωρητικά σχήματα που δεν υλοποιούνται, ας πούμε, στην ιστορία του ΕΦΗ θα βρουν τεράστιες δυσκολίες. Ναι. Τεράστιες δυσκολίες. Τι να κάνεις τώρα, ας πούμε. Σκέψου, εγώ έχω πληρώσει τον ΕΦΗ μέσω κάρτας. Ναι. Πού να βρεθούμε να μου τα δώσεις πίσω τώρα. Δηλαδή, θέλω να πω, σωστό, μου φαίνεται τρομερά δύσκολο λογιστικά να υλοποιηθεί. Ναι. Θα αρχίσουμε λοιπόν μια ιστορία. Και αυτός που το έχει πληρώσει, ναι, αυτός, τι κάνει. Αυτός, τι κάνει. Θα κάνει το φόρο πάνω, στον ναι. επιπλέον φόρο. Ναι. Αν θες να κάνεις ένα δώρο σε άλλο, να τον ανακουφίσεις, να το κάνεις, δεν το κάνεις το φόρο. Εντάξει, έχω. Λέω όμως ότι είναι ένα από τα τρία σενάρια που έχουν παίξει στο τραπέζι. Το άλλο είναι... Το είπαμε, το κοινωνικό μέρισμα με τη μορφή που δόθηκε πέρσι. Επικοινωνιακά νομίζω ότι δεν μπορεί να βγει αυτός. Μάλιστα. Και αυτό θέλει να δώσει ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Το περσινό μέρισμα με καλύτερα θητήρια. Θέλει να επαναλάβει την περσινή. Να σας πω κάτι που κάνουν. Είναι αντιδημοφιλές αυτό που θα πω. Πραγματικά αντιδημοφιλές. Κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να το μοιράσει το υπερπλεώνασμα. Λέω τον πολύ απλό, την πολύ, πολύ απλή σκέψη ότι φέτος... Να κάνει αυτό που είπε ο Μαριάς χθες. Μα είναι το μισό πλεώνασμα το φετινό, Ευρεσιάκι, αυτό που πρέπει να πιάσουμε του χρόνου. Ναι. Δηλαδή, τι θα κάνει του χρόνου. Φέτος μας έστεψε. Του χρόνου τι θα κάνει. Αφού θα μείνουν οι φόροι. Τι θα κάνει. Αφού περιγράφεται στις αποφάσεις του. Το Eurogroup τι θα κάνει. Είναι μερικά πολύ απλά πράγματα κατά τη γνώμη μου. Το αφήσει η κάβα, λες εσύ. Βεβαίως. Και αυτό που είπε ο Μαριάς έχει ένα σκεπτικό. Ή να το βάλει στα ασφαλιστικά ταμεία, στον ΕΦΚΑ. Πες μου εμένα τώρα, γιατί πρέπει να ψάξει να βρει. Σε ποιον θα δώσει το μέρισμα την ίδια ώρα που αναγνωρίζει ότι από αυτός που τα παίρνει, κακώς τα παίρνει. Ναι. Κακώς τα παίρνει. Ναι. Να θυμίσω. Γιατί θα υπάρξουν βέβαια, πάρα πολλοί που θα πούνε ναι, εντάξει, ο παιδιά ο Τσίπρας μνημόνιο, αλλά να μας. Ό,τι περισσεύει, μας το δίνει. Αυτό όμως είναι τώρα, ας πούμε, εκλογομαγείρεμα. Και εδώ έρχομαι και ρωτάω. Μυρίζει, έχει αρχίσει και μυρίζει το κέι. Εντάξει, και εγώ αυτό πήγα. Πολλά λεφτά έχουν πέσει, ρε παιδιά, μισό λεπτό. Πολλά λεφτά έχουν πέσει. Έλα, κύριε Χρήστο, ένα παιδιά, πολλά λεφτά έχουν πέσει. Ερώτηση στο βετεράνο, το φίλο μου. Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι. Ειλικρινά. Εσύ τι θα προτιμούσες, επειδή του χρόνου να κοπούν συντάξεις, μάλιστα ένα 800 είναι, δεν έπαιξε γέλασα. Ναι, ναι. Να πει, 18. Να πει ναι, λοιπόν, ναι. Πολύ απλά, θα κόψω ένα, δεν θα κόψω ένα 800. Εντάξει, έχω 800 κάβα. Έχει ακριβώς αυτό πήγα. Είναι απλά έχει πράγματα έχει δηλαδή. Μια λογική είναι το ο κάβουρας, είναι το ζουμί του πλέον, έτσι. Κρατάω, διότι στους, πώς να το πω απλά έτσι, στους παραστημένους, το 18 και μετά αυτό, τι να στύψει, να βγάλει τι, να πάρει άλλο. Άρα έχει μια βάση λογική η σκέψη του Γιώργου. Κρατάω κάποια λεφτά από αυτά, τα οποία του χρόνου μπορώ να τα χρησιμοποιήσω. Αλλά επαναλαμβάνω, ρε παιδιά, πολλά λεφτά ακούω και πέφτουν στο τραπέζι, δισεκατομμύρια από εδώ. Οι πολίτες τα έχουν πληρώσει. Οι πολίτες τα έχουν πληρώσει. Δεν ήρθαν από ανάπτυξη και επένδυση. Αλλά το μυαλό μου πάει κάπου αλλού. Αν είχαμε, όπως παλιά ψηφίσαμε, εκλογικό βιβλιάριο, θα έλεγα. Θα πρέπει να σπίτι τηλέφωνο, ψάξε και βρες που είναι. Τα ξεσκονίζουμε που λέμε. Τα ξεσκονίζαμε πριν. Και πέρυσι όμως το έδωσε και δεν μύριζαν εκλογές. Και πέρυσι έδωσε ένα τέτοιο βοήθημα, μέρισμα. Παιδιά, ένα λεπτάκι, σας παρακαλώ. Το οποίο μετά το πήρε πώς πίσω. Για να το κάνουμε πιο έτσι, να το γαλλίνουμε λιγάκι. Για πάμε με την κατά τη δημοσκόπηση. Βγαίνει αύριο τη ΜΑΡΚ για το εφημερίδικο θέμα. Δεν κάνω λάθος. Την έχουμε την κατά τη πρόθεση ψήφου. Ωραία, θα τη δούμε. Εδώ λοιπόν θα δούμε ότι τουλάχιστον στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. 30,8. Για κάθε στιγμή, παιδιά, γιατί χάνω το πρώτο ψηφίο τη πρώτη μπάρα. Είναι 30,3. 30,3 έναντι 18,4. Εντάξει. Επί των εγκύρων, βέβαια. Επί των εγκύρων, σωστά. Έχει γίνει αναγωγή, δηλαδή. Εδώ είμαστε στι 11,9 μονάδε κοντά, 12 μονάδε διαφορά τη Νέα Δημοκρατία από το ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα πάντοτε με αυτή τη δημοσκόπηση, λέω εγώ. Ναι. Έτσι, με τι αποστάσει που κρατάμε για όλε τι δημοσκοπήσει. Είναι για το πρώτο θέμα η ναι, ναι, για όποια είναι. Γιατί. Τώρα, συγγνώμη. Δεν το είπαμε, ποιανού είναι η δημοσκόπηση. Καλά κάνει, για την ταυτότητα. Για να είμαστε δεοντολογικά σωστοί. Έτσι. Λέω όμως ότι κρατάμε την απόσταση, τη δέουσα απόσταση από όλες τις δημοσκοπήσεις, γιατί όλες οι δημοσκοπήσεις, λίγο ως πολύ, την κέλα τους ή την κελάρα τους την έχουν κάνει. Έτσι, εγώ έχω επιθυμίσει δημοσκόπηση με κάλπη. Έτσι, για να συνοηθούμε. Θυμάμαι τα εξαμηνιαία διστάσεις που είχαμε. Και εδώ αποτυπώνεται ένα κλίμα. Και ας πάρουμε αυτό ως εργαλείο. Έχουμε μήπως συγκριτικό
τη ΣΜΑΧ την προηγούμενη τη διαφορά του. Το βγάζει από κάτω. Δεν είναι αυτό, αυτό που βγάζει από κάτω, δεν είναι. 30, πόσο είναι 31,4 για την Νέα Δημοκρατία. Είναι μία μονάδα, μονάδα και ένα δεκαδικό κάτω. Ναι. Ήταν 19 για το ΣΥΡΙΖΑ, είναι 0,6% κάτω. Ναι. Και λοιπόν, νομίζω τα υπόλοιπα ποσοστά είναι πάρα πολύ κοντά. 7,1 Δημοκρατική Συμπαράταξη, 6,7 Χρυσή Αυγή, 6,7 Κομμουνιστικό Κόμμα. Η Ένωση Κεντρών στο 3, παρακαλώ, και αρκετά χαμηλά από το όριο του 3, η Ανεξάρτητη Έλληνες του κυρίου Καμένου, το ποτάμι του κυρίου Θεοδωράκη, η Λαϊκή Ενότητα με τον κύριο Λαφαζάνη, η Ελληνική Λύση με τον κύριο Βελόπουλο και τα υπόλοιπα είναι πολύ κάτω. Λοιπόν, άρα, λοιπόν, κάνει εντύπωση πάντως και η Πλήψη Ελευθερίας, ναι, που θυμάσαι ότι φλερτάριζε με την είσοδο στη Βουλή στις εσπίδες Μοσκοπήσεις, είναι στο 1,1. Ωραία. Κύριο, κάνει εντύπωση, χωρίς να θέλω να παρεξηγηθώ για αυτό που θα πω, ότι η ΑΝΕΛ, ναι, σε κάθε προεκλογική περίοδο, βλέπαμε ότι είναι απ' έξω, με το ζόρι μπαίνουν μέσα, και δεν υπάρχει περίπτωση να μπουν και κάθε φορά είναι μέσα. Πάντα τα καταφέρουν. Κάθε φορά είναι μέσα. Το βάζουν, θα δούμε. Κάτσε, θα δούμε. Κάλπι είναι. Όχι, με τους ΑΝΕΛ υπάρχει κάτι άλλο. Ο ψηφοφόρος τους ψηφίζει ένα κόμμα εξουσίας που συμμετέχει στην εξουσία. Ας κρατήσουμε όμως τη δημοσκόπηση. Με το ζόρι μπαίνει, με απέξω είναι. Και πέφτουν έξω οι δημοσκοπήσεις. Ας κρατήσουμε τη δημοσκόπηση ως εργαλείο για να ερμηνεύσουμε και τις οικονομικές κινήσεις. Έτσι. Λοιπόν, εδώ ο κύριος Τσίπρας είναι σαφές ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, μια και έχει αρχίσει η στοφημέτρηση για την ολοκλήρωση της τετραετίας, άρα λοιπόν ανά πάσα στιγμή μπορεί να θεωρήσει ότι είναι καλή στιγμή να πάει για εκλογές. Να ζητήσει την επαναβεβαίωση της εμπιστοσύνης των πολιτών. Είναι σαφές ότι θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να ανακτήσει πολιτικό κεφάλαιο. Σωστά. Με κάθε τρόπο να απαντήσει στην οργή του ψηφοφόρου που είπε: εγώ ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ για 751 και με έχει πάει στην ελαστική εργασία των 400. Εγώ ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ για να ασκήσει τα μνημόνια και με έχει φέρει άλλο 1,5 για να μην πω 2. Τα ίδια είσαι και εσύ, Αλέξη, με τους άλλους κτλ. Αν εξαιρέσεις της μίζας, διότι ακόμη δεν έχει βγει τέτοια ιστορία να... Κάνει και κάτι άλλο όμως και ο κύριος Τσίπρας, παρακολουθώντας όλα αυτά ή εφαρμόζοντας οτιδήποτε. Λοιπόν, ό,τι μπορεί να δώσει ή να μην δώσει με τα οικονομικά, παρακολουθεί πάρα πολύ τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία. Σωστό αυτό. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή δεν είναι το κόμμα που ακόμα και ο φανατικότερος ψηφοφόρος της πιστεύει ότι αύριο το πρωί θα είναι η κυβέρνηση. Δεν είναι κανείς σίγουρος, ούτε και τα κορυφαία στελέχη ακόμα της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα σχηματίσουν την κυβέρνηση αύριο το πρωί. Ή ότι πάντως, θα βρεθούν οπωσδήποτε οι συμμαχοί. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις έχουμε μεγάλες διαφορές. Δεν έχει σημασία το ένα με το άλλο. Δεν έχει σημασία. Δεν είναι και εύκολο και ένα κόμμα από τα αξιωματικής αντιπολίτευσης να βγει και να πει: έχω κλειδώσει την νίκη ή θα κάνω περίπατο ή το αύριο με κυβέρνηση. Όχι, μπορεί. Το λένε βέβαια για κοινωνιακούς λόγους. Κάποιος από εσάς πιστεύει ότι. Όχι, έχει κλειδώσει. Μπορεί κάποιος να πιστεύει ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα. Πιστεύει ότι μπορεί η Νέα Δημοκρατία να σχηματίσει βιώσιμη κυβέρνηση. Ξέρουμε τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας πώς είναι. Δεν μπορώ να την πάω αλλού την κουβέντα. Πάντα με ορίζοντα τα οικονομικά και τις εκλογές. Εδώ πάντως το ερώτημά μου είναι. Είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι το Καραμαλικό στρατόπεδο θα τα δώσει όλα για την νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν λέω Κώστας Καραμαλής. Λέω το Καραμαλικό στρατόπεδο. Δεν ξέρω αν μπορώ να υποψιαστώ το αντίθετο. Όχι. Δεν ξέρω αν μπορώ. Όχι, εγώ πάντως δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά σε αυτό. Θεωρώ ότι έχουν ένα πολλά από χρόνια τα... να έρθουν μόνοι τους στην αυτό εξουσία είναι σε επίπεδο... η Νέα Δημοκρατία, οπότε ίσως... Όχι, δεν είναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Το λέω με την έννοια εξουσία για την εξουσία. Με τις εξελίξεις και στον διάμεσο χώρο. Η Νέα Δημοκρατία έχει σοβαρό πρόβλημα στο τι. Να πείσει ότι είναι μια άλλη Νέα Δημοκρατία από αυτή που καταψήφισαν πριν από 2,5 χρόνια οι πολίτες. Το είχε και άλλες φορές λοιπόν, το πρόβλημα, αλλά ο Μητσοτάκης λοιπόν καταβάλει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να πει ότι, παιδιά, ξέρετε κάτι, έχω μάθει από τα λάθη μας. Έχω άλλη νοοτροπία, είμαι νέος άνθρωπος, έχω εναλλακτική λύση. Δεν υπόσχομαι, θα κάνω και δυσάρεστα πράγματα, αλλά ξέρω ότι μπορώ να σας πω 1, 2, 3, 4 πράγματα. Παραπάνω δεν σας λέω. Σε αυτό ποντάρει ο Μητσοτάκης. Σε ένα προφίλ αξιοπιστίας, ειλικρίνειας. Δυσάρεστης αρκετές φορές, αλλά ποντάει σε αυτό. Σου λέει να σας πω την αλήθεια για να μην πείτε ότι εγώ σας παραμυθιάζω. Είναι αρκετό, θα το δούμε. Είναι αρκετό από την άλλη, Δημήτρη. Το λέει μόνος του, Άκη, να... Το λέει μόνος του. Δεν είναι συνταγμένο όλο το στελεχικό δυναμικό ή όλη η κοινοβουλευτική ομάδα σε αυτόν τον πολιτικό λόγο.
Δηλαδή δεν μπορεί από τη μία στιγμή κάποιο να ακούει. Δεν είναι ο ίδιο ο λόγο. Δεν είναι το ίδιο όμω. Δεν είναι. Σε κάθε ώρα που ο Τσίπρα λέει θέλω τι επενδύσει, βγαίνουν και λένε δεν τι θέλουμε, αλλά είναι αναγκαίο. Αυτή είναι και ο αντιπρόεδρο του κόμματο. Αλλά βγαίνει και λέει ο Μητσοτάκη και άλλα βγαίνει ο Άδωνη Γεωργιάδη. Εντάξει το. Από την άλλη μεριά. Με συγχωρείτε πολύ να κάνω το ερώτημα για το σύντομο. Από την άλλη μεριά, είναι αρκετό κύριε Δημήτρη αυτό το ένα δις μέρισμα με όποια μορφή και αν δοθεί να πει στους πολίτες κοιτάτε τι καταφέρνουμε, αλλάζει η χώρα. Όχι, φυσικά δεν. Έχει εφεδρείες ο κ. Τσίπρας. Έχει. Πάμε. Εγώ λέω ότι το μεγάλο πρόβλημα της Δημοκρατίας και το μεγάλο πρόβλημα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης του Πασόκ, όπως θέλετε, είναι ένα και ακούει το όνομα Αλέξη Τσίπρας. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, ο Πρωθυπουργός τις κατάλληλες στιγμές πήρε τις σωστές αποφάσεις. Όταν έπρεπε να κάνει πίσω στο κόμμα του αυτούς που διαφωνούσαν με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, τους το έκανε. Όταν έπρεπε ο ίδιος να βάλει την υπογραφή του μετά από 6 μήνες σκληρής διαπραγμάτευσης, αντίθετα με αυτά που πίστευε και αυτά που είχε υποσχεθεί στον ελληνικό λαό, το έκανε. Όταν έπρεπε να αποφασίσει ότι ήρθε η ώρα για την ανάπτυξη, το αποφάσισε και ήρθε η ώρα στο σήμα για την ανάπτυξη. Είναι ένας πρωθυπουργός στον οποίο είτε διαφωνείς είτε συμφωνείς μαζί του, έχει ένα συγκροτημένο και δομημένο λόγο. Είναι ένα νέο και φρέσκο πρόσωπο στην πολιτική σκηνή που δεν φέρνει βαρύδια πίσω του, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είτε συμφωνούμε είτε δεν συμφωνούμε, είτε ψηφίζουμε τη Νέα Δημοκρατία είτε ψηφίζουμε οποιοδήποτε κόμμα. Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν και της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ ακούει το όνομα Αλέξη Τσίπρας. Αυτή τη στιγμή είτε μας αρέσει είτε όχι είναι ο κυρίαρχος στο πολιτικό παιχνίδι. Κατά τη γνώμη μου τον ευνοούν και συγκυρίες. Η Ευρώπη, όπως πολύ σωστά είπες, αποφάσισε να τελειώσει με την ελληνική κρίση. Όχι γιατί το κάνει καλά ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά γιατί δεν έχει τα περιθώρια να ανοίξει και νέο μέτωπο. Μην μάλλον να συνεχίσει να έχει ένα ανοιχτό μέτωπο στην Ανατολική Ευρώπη, σε αυτή την ευαίσθητη περιοχή. Είναι και η τύχη μαζί του, είναι και συγκυρία. Εξάλλου, στη ζωή η τύχη είναι πάρα πολύ σημαντική και ειδικά στο θέμα των ηγετών η τύχη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Συνεπώς, κατά τη γνώμη μου, έχει εφεδρείες. Διαφωνώ με την εκτίμηση των εκλογών. Το ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή. Δεν λέω πως δεν μπορεί να αλλάξει, έτσι το καταλαβαίνετε και εσείς αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή το ρεπορτάζ λέει με το που θα κλείσει αξιολόγηση, πιθανότητα προς το τέλος του έτους ή το Γενάρη. Πάμε και θα πάμε για ένα σχηματισμό, όπου πρόκριμα για τον ανασχηματισμό θα είναι και η αξιολόγηση. Και από εκεί και μετά, από το 2018, τον Αύγουστο το 2018, το Σεπτέμβριο το 2018, όταν με το καλό βγούμε, αν βγούμε από τις, και με τι μορφή θα βγούμε, από εκεί και μετά βεβαίως θα σας πω ότι είναι ανοιχτή η ημερομηνία των εκλογών. Δεν μίλησα για πριν το Σεπτέμβριο του 2019. Δεν μίλησα για πριν το Σεπτέμβριο. Για όλα αυτά όμως που είχε τάξει προεκλογικά, αγαπητέ συνάδελφε, ο Πρωθυπουργός και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν άκουσα να πει κάτι. Για όλα αυτά που είχε τάξει προεκλογικά και δεν έκανε. Ο ίδιος τρεις φορές. Ο ίδιος είπε ότι δεν έχει κάνει ό,τι έχει τάξει προεκλογικά. Αυτά που είναι να πει, τα λέει και αυτά. Δεν ακούσα όμως αυτά που είχε τάξει προεκλογικά και που δεν έκανε με προεκλογικά. Τρεις φορές έχει παραδεχτεί ο ίδιος προσωπικά ότι έταξε πολλά και δεν μπόρεσε να τα κάνει πράξη. Ναι, αλλά ένα λεπτό. Αυτό είναι άφεση αμαρτιώδη, δηλαδή παραγράφονται επειδή. Τα είπαμε, δεν μπόρεσα να τα κάνω. Θα σα πω ευθέω. Δεν είναι άφηση αμαρτυρία. Υπάρχει. Να το πω σε αυτό που σου είπε ο Χρήστος. Υπάρχει και μια πραγματικότητα η οποία. Και μιλώ για την εικόνα τη καθημερινότητα, η οποία δεν είναι ευνοϊκή για τον κύριο. Προφανώς. Αλλά αυτό δεν είναι πραγματικότητα που αφορά τον κύριο Τσίπρα. Είναι μια πραγματικότητα του 2010 και μετά. Σύμφωνοι. Αλλά είναι μακροβιότερη μνημονιακή κυβέρνηση. Δεν το χρεώνει τον κύριο Τσίπρα. Όχι μόνο. Όχι μόνο. Πολλές φορές όταν όμως έχεις 100 δις λήξη πρόθεσμα των πολιτών στο δημόσιο και 105 τεράστιο πρόβλημα. Έτσι. Και 6 δις να χρωστάει πέσω θα δώσει κάποια από αυτά με το πλεόνασμα θα κλείσει καμιά τρύπα. Και έχεις την ελαστική εργασία. Εγώ δεν θα πω να κλιμακώνεται ή να εκτοξεύεται, αλλά κυριαρχία παραμένει. Έτσι. Και τη ζωή των πολιτών. Να χωρίζεται στις σουρές των δόσεων. Άκη μου, πες μου έναν Έλληνα πολίτη που χρεώνει αυτή την κατάσταση μόνο στον κύριο Τσίπρα. Έναν, πες μου. Έναν. Από όποιο πολιτικό κόμμα και αν βρίσκεται. Έναν Έλληνα πολίτη. Ο κύριος Αξελός εδώ το είπε πάρα πολύ καλά. Πριν με ρώτησε αν είναι συγχωροχάρτη το γεγονός ή κολοτούμπα, να το πω έτσι. Το κύριο Τσίπρα και ότι τρεις φορές απλά την παραδέχτηκε, αν είναι συγχωροχάρτη. Δεν είναι συγχωροχάρτη, αλλά σκεφτείτε ο Έλληνας πολίτης απέναντί του έχει τον κύριο Τσίπρα που έκανε αυτή την κορυφαία κολοτούμπα και τρεις φορές είπε ότι την έκανα, την παραδέχτηκε και έκανε αυτό το λάθος. Και δίπλα του έχει τα δύο μεγάλα κόμματα, το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία, που οδήγησαν τη χώρα σε αυτή την τεράστια μνημονική περιπέτεια και δεν ζήτησαν ούτε ένα συγγνώμη. Δηλαδή, είπε αλήθειες. Ούτε ένα συγγνώμη. Συνεπώς ο πολίτης. Ότι είπε αλήθειες.
Ορίστε. Ότι είπε αλήθειε, δηλαδή μετεκλογικά είπε κάποιε αλήθειε. Ότι προεκλογικά είχα τάξει αυτά. Και τώρα μετεκλογικά σα λέω την αλήθεια ότι δεν μπορώ να σα κάνω. Θέλω να σα θυμίσω και εγώ. Εμεί ήδη κάνουμε μια προεκλογική συζήτηση. Θα σα θυμίσω και εγώ ότι προεκλογικά τα αυτά έχουν κάποιε αλήθειε, έχουν κάποιο κόστο. Θα σα θυμίσω ότι τα λεφτά υπάρχουν. Θα σα θυμίσω και εγώ αυτό που λέτε εσεί. Στι 20 Σεπτεμβρίου του 2015, συγγνώμη, ο Πρωθυπουργό, έχοντα κάνει ήδη την κολοτούμπα του, έθεσε στον ελληνικό λαό αυτά τα διλήμματα τα οποία περιγράφεται. Και ο ελληνικό λαό τον ξαναέβγαλε. Με 7 μονάδε διαφορά. Λοιπόν, να σα πω κάτι. Υπάρχει όμω ένα ερώτημα μεγάλο από εκεί και πέρα. Δεν υπάρχει ερώτημα. Οι εκλογέ είναι κορυφαία. Ένα είναι το ερώτημα. Οι πολίτε δικαίωσαν την κολοτούμπα των επόμενων εκλογών. Ποιο? Δεν είναι. Το χθε έχει χαθεί. Το σήμερα είναι χαμένο. Το ερώτημα των επόμενων εκλογών θα είναι το αύριο. Yeah. Κανείς δεν είναι. Ούτε είναι. Χαμένο και το χθες και το σήμερα. Με ποιον θα πάμε στο αύριο. Με ποιον θα πάμε στο αύριο. Και με τι ώρα. Και αν αυτό το αύριο θα έχει προοδευτικό φιλολαϊκό πρόσημο ή συντηρητικό. Για ποιο αύριο μιλάς, γιατί το αύριο έχει άλλα 5 δισμέτρα. Το αμέσως είτε αύριο. Είτε είναι ο Τσίπας είτε είναι ο Μητσοτάκης. Το αμέσως αύριο. Ψηφισμένα. Σε αυτό, ψηφισμένα σε αυτό θα απαντήσει. Έτσι. Σε αυτό θα απαντήσει ο ελληνικός λαός. Ναι. Αυτό. Έλα, μόνο τίποτα άλλο. Και πλεονάσματα, όχι μόνο μέτρα. Και πλεονάσματα. Σωστά. Καταρχήν θέλω να πω ότι στο ζήτημα των εκλογών και τη προκήρυξη των εκλογών, τα χρόνια που εγώ τουλάχιστον είμαι δημοσιογράφος, έναν πρωθυπουργό που πήγε σε εκλογές για να χάσει, θυμάμαι. Καραμαλή, αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα ότι κάποιος που έχει το καρπούζι και το μαχαίρι και μοιράζει ο ίδιος δηλαδή την τράπουλα, διαλέγει να πάει σε εκλογές για να τις χάσει. Ποτέ. Έτσι. Το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο, επειδή ο Άκης το ξέρει, εγώ έχω τρομερή δυσπιστία απέναντι στις δημοσκοπήσεις. Έχω και γνωστούς, παύλα φίλους σε αυτή τη δουλειά, πολιτικούς επιστήμονες που τους έχω καταχαιριάσει γιατί τη μέρα των εκλογών πέφτανε έξω. Αυτό που παρατήρησα εγώ τώρα εδώ πέρα, ας πούμε, στη δημοσκόπηση που προβάλαμε, είναι ότι αν την πάρουμε στα σοβαρά και αν θεωρήσουμε ότι θα πέσει μέσα και αν φωτογραφίζει σωστά τη μέρα, και τα δύο κόμματα που είναι πρώτο-δεύτερο έχουν υποχωρήσει στο ποσοστό της από την προηγούμενη μέτρηση. Σωστά. Με τη Νέα Δημοκρατία έχει υποχωρήσει περισσότερο από το ΣΥΡΙΖΑ. Και εδώ υπάρχουν θέματα. Και ας σας πω υπάρχουν κάτι. Θέματα. Δηλαδή, ο ένας να πάει να χάσει τις εκλογές, ο άλλος να τις επιδιώξει αφού δεν τις καλοκερδίζει. Ναι. Δεν είναι ότι θα πάω να τις κερδίσω και θα είμαι μισό βήμα από την αυτοδυναμία. Αν με αναγωγή φτάνει στο 30%, με συγχωρείς πολύ, πάρα πολύ μακριά. 35 έχει ο Τσίπρας και στηρίζεται στον Καμένο. Θέλω να πω, να βάλουμε ένα ορθολογισμό στο πολιτικό σενάριο της προκήρυξης των εκλογών. Θεωρώ δε ότι ο Τσίπρας είναι πολύ πιο κοντά, ο Πρωθυπουργός είναι πολύ πιο κοντά στη λογική της εξάντλησης τετραετίας για να έχει να εμφανίσει ένα πολιτικό αφήγημα που μάθαμε να το λέμε έτσι και να λέει, εγώ, πώς το πω Χατζη Νικόλας πριν ο Δημήτρης, εγώ την κρίσιμη στιγμή πήρα μια δύσκολη απόφαση, εσείς με πετροβολάτε γιατί έκανα γολοτούμπα, μέχρι και στον δάμπι, εγώ σας έβαλα στο τρίτο μνημόνιο, αλλά σας έβγαλα από τα μνημόνια. Μου λέτε ότι δεν έκανα, τέλος πάντων είχε ένα αφήγημα. Την ίδια ώρα θα πρέπει η αξιωματική αντιπολίτευση να ετοιμάσει το δικό της. Να βρει και εκείνη ένα αφήγημα. Γιατί εδώ, που δεν το όλα έχει. Τα τελευταία δεν χρόνια, το με τον Άκη δεν έχουμε περάσει το μισό μνημόνιο εδώ στο Blue Sky. Οι συζητήσεις είναι πάντα με τη θηλιά στο λαιμό του μνημονίου. Mm. Κάποια στιγμή αυτό θα τελειώσει και θα έχουμε περάσει τις μέρες που δεν θα έχουμε μνημόνιο, θα έχουμε λιτότητα. Και εκεί θα πρέπει να εμφανίσουν αφηγήματα, επιχειρήματα, σχέδια που δεν τα έχουν έτοιμα. Είναι ολοφάνερο. Γιώργο, εσύ συμφωνείς ότι η αμηχανία της αντιπολίτευσης και ειδικά της Νέας Δημοκρατίας οφείλεται στο γεγονός ότι ο Τσίπρας της έκλεψε στην κυριολεξία του αφήγημα. Έγραψα ένα άρθρο. Την ατζέντα με τις επένδυσεις. Έγραψα ένα άρθρο και δεν συνηθίζω να διαφημίζω τις άλλες μου δουλειές στο Blue Sky. Το οποίο μου κατά την τιμή το δημοσίευσε ο Τράγκα στο Κράς. Και λέω μέσα με δύο πολύ απλές κουβέντες. Ότι η μετατροπή του ριζοσπαστικού σε αστικό κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ έχει προκαλέσει όλο το πολιτικό σκηνικό βέρτιγκο. Ψάχνουν να βρούνε τώρα. Τι είναι το δεξί. Προς τα πού να πάμε. Άμα εγώ που λέω ο Τσίπρας, λέω ότι είμαι αριστερός, εφαρμόζω μη αριστερές πολιτικές, το είπε σήμερα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Καματερός. Τον έχουμε φιλοξενήσει πολλές. Σωστά. Λέτε, να σας πω εγώ ότι εφαρμόζουμε αριστερή πολιτική. Βλακίες θα πω. Και είναι και ο αριστερός εφαρμόζει δεξιές πολιτικές. Ο δεξιός τι θα εφαρμόσει. Αυτό όλο λοιπόν το πολιτικό βέρτιγκο που υπάρχει έχει προκαλέσει στο σύνολο των κομμάτων
που λένε ναι στην Ευρώπη, ναι στο ευρώ, έτσι θα πάμε, καπιταλισμός, αυτό είναι το πράγμα, έχει προκαλέσει όχι αμηχανία που λες Δημήτρη μου. Κατά τη γνώμη μου, έχει πλήρη αδυναμία άρθρωσης ενός συγκροτημένου πολιτικού λόγου. Ο ένας κλέβει από τον άλλο και πάνε και τσακώνονται. Το είπαμε και χθες για τα διεμφυλικά άτομα. Για το αντισταθμιστικά. Για το αν η γλαστρούλα, ας πούμε, στο μπαλκόνι είναι καλύτερη να τον πύργο που είναι ο Άκης από την Κρήτη που είμαι εγώ. Ναι. Για τέτοιες μπουρδες τσακωνόμαστε. Εγώ όμως και δεν ξέρουμε αν θα πάρουμε σύνταξη. Δεν γίνεται με τις επιτροπές του Υπουργείου. Για ένα λεπτό, γιατί περιμένει πολλοί κόσμος στις γραμμές. Αλφόνσε, πες. Με μια κουβέντα. Θέλουν εκλογές ακόμα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτή τη συγκυρία? Είναι ένα τεράστιο ερώτημα. Ποιον συμφέρουν οι εκλογές? Όχι τη χώρα, λέω, ως πολιτικό παιχνίδι. Ποιον συμφέρει? Η Δημοκρατία τον εγκατέλειψε το φύγημα. Ναι, ποιον συμφέρει? Το ζήτησε, το άφησε, άρα, το ζήτησε. Άρα, και κανείς δεν ζητάει. Άρα εδώ, κανείς. Άρα εδώ, επειδή και από τη δημοσκόπηση προκύπτει, εντάξει, υπάρχει δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση, φαίνεται. Λογικό δεν είναι. Αλίμονο δεν υπήρχε. Όταν για οποιαδήποτε κυβέρνηση. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα μεγάλο, ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, ότι όποτε και αν προκηρυχθούν οι εκλογές, που συμφωνώ με την προσέγγιση του Δημήτρη, δηλαδή τουλάχιστον άντε και το 18, εκτός αν έρθουν λίγο ανάποδα τα 3,5 πράγματα. 3,5 χρόνια και, ναι, και αν. Εδώ θα υπάρχει ένα ανοιχτό ερώτημα στο οποίο οφείλουν να προετοιμαστούν όλοι. Και εκεί θα κρυθούν. Δεν φτάνει μόνο το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης ότι θα απολωθούμε από εδώ, η προοδευτική απάντηση και η σοσιαλδημοκρατικο-αριστερή και από την άλλη νεοφιλελεύθερη συντηρητική. Δεν φτάνει αυτό. Εδώ θα υπάρξουν κορυφαία ζητήματα. Πώς θα συνεννοηθείς να σπάσεις το βραχνά του 3,5% των πλεονασμάτων? Πώς θα μπορέσεις στο μέλλον να πεις στους Ευρωπαίους να σου χαρίσουν κάτι από το χρέος? Και ένα άλλο ζήτημα, τι θα κάνεις στο θρίλερ που τουλάχιστον έτσι φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις. Με όλες τις επιφυλάξεις που έχετε διατυπώσει για τις δημοσκοπήσεις, συμφωνώ. Στα χαμηλά. Ναι. Ναι. Τι θα γίνει το βράδυ των εκλογών αν δεν προκύπτει αυτοδυναμία? Λοιπόν, άστο τώρα. Βγάλει τις εκλογές απ' έξω. Γιατί, αυτό είναι και ένα ερώτημα στο νέο φορέα. Πάμε στους πολίτες που περιμένουν στις γραμμές. Ελάτε. Καλησπέρα σας. Η πρώτη γραμμή, ο κύριος Παπαδιαμαντόπουλος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ελάτε. Με ακούτε? Πολύ καλά. Αγαπητέ Άκη, καλησπέρα. Είμαι παλιός φίλος σου. Έχω να σε δω πάρα πολλά χρόνια, από τον καιρό που φτιάχναμε τις μοτοσυκλέτες μας. Ναι. Και δεν έχω ξαναπάρει ποτέ σε τηλεόραση. Δεν έχω ξαναπάρει ποτέ σε τηλεόραση τηλέφωνο. Αλλά έχω εξεγερθεί από έναν και μόνο λόγο. Παρακαλώ. Βλέπω ότι δεν μπορούν να χωρίσουν δύο γαϊδουριών άχυρο με το θέμα του πλεονάσματος. Δηλαδή, πέρσι που το μοιράσανε ακόμα και σε βουλευτές, ακόμα και σε επιχειρηματίες οι οποίοι παίρνανε λεφτά πολλά. Σωστά. Πώς είναι οι άνεργοι? Οι άνεργοι αυτή τη στιγμή είναι 2,5 εκατομμύρια, είναι 3, δεν ξέρω τον αριθμό τους ακριβώς. Υπάρχει το στατιστικό από το δελτίο που παίρνουν από τον ΟΑΕΔ. Θα μπορέσουν λοιπόν τα λεφτά αυτά να τα βάλουν κάτω, να κάνουν μια όμορφη διαίρεση και να πάρουν όλοι οι άνθρωποι από κάτι που έχουν να δουν φράγκο πολλά χρόνια στην τσέπη τους, να κάνουν γιορτές, να βάλουν και αυτοί κάτι πάνω στο τραπέζι τους και να πούνε ότι κάτι πήραμε διαφορετικά, ο κόσμος θα εξεγερθεί, θα το δούνε μπροστά τους. Τα πράγματα δεν θα πηγαίνουν προς το καλύτερο. Έχετε μια πολύ καλή διάθεση όλοι να θέτετε τα πράγματα. Χαίρομαι που ακούω ιδιαίτερα ανθρώπους που σκέφτονται, που βάζουν τα δεδομένα κάτω για να δώσουν μια απάντηση. Αλλά δεν βγαίνει μόνο η διάθεση η καλή. Οι άνθρωποι που μας έχουν από κάτω είναι γεράκια. Το έχουν καταλάβει, το ξέρουν. Και πάντως δεν χορταίνεις με την καλή διάθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Ο κύριος Σπυρόπουλος, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Κύριε Παυλόπουλε, έχουμε ξαναμιλήσει στην εκπομπή σας εγώ προσωπικά. Ναι. Ήθελα να σας πιάσω σε δύο-τρεις περιπτώσεις, αλλά δεν τα κατάφερα. Πρώτον, για τον εξής λόγο, είχατε αναφερθεί κάποια στιγμή εάν ο κύριος Τσίπρας με τη συνάντηση που έκανε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κύριο Τραμπ, έθεσε τα θέματα, ο κύριος Τραμπ, προσέξτε τι είχατε πει, ο κύριος Τραμπ, το κυπριακό και τις τουρκικές παραβιάσεις, ναι,
και είχατε πει ότι εσείς έχετε άλλη άποψη. Θα πρέπει να το πει ο κύριος Τραμπ αυτό ή να το θέσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός στον κύριο Τραμπ? Αν βάλετε το βίντεο θα το δείτε ότι το είπε. Ένα αυτό. Δεύτερον, και πολύ γρήγορα θα κλείσω. Άκουσα πριν τον κύριο Χουδαλάκη να μιλάει για άσπρο και μαύρο. Πολύ σωστή άποψη. Ρωτάω λοιπόν, πέραν της απόψεως αυτής περί άσπρου και μαύρου για την Καταλωνία που είπε ο κύριος Χουδαλάκης, τα κανάλια, τα περισσότερα που τα παρακολουθούμε, κάνουνε το μαύρο μαυρό άσπρο και το άσπρο ασπρό μαύρο, ναι ή όχι? Τρίτον, και τελειώνω. Μιλάτε συνεχώς τώρα για τις ζητάτε να φιλοσοφήσουμε απόψε όμως. Μισό λεπτό. Όχι, όχι, σας παρακαλώ. Ναι. Μιλάνε όλα τα κανάλια, έχουν τρελάνει όλο τον κόσμο με τις δημοσκοπήσεις. Ναι. Εγώ δεν... Ακούστε λίγο. Ναι, κύριε Σπυρόπουλος. Με τις δημοσκοπήσεις. Ναι. Κάθε δύο εβδομάδες βγάζουμε δημοσκοπήσεις. Αυτό είναι παραπλάνηση του ελληνικού λαού. Και εσείς που είστε δημοσιογράφοι και έγκριτοι, πρέπει να το καταλαβαίνετε, να μην γεμίζετε το πάνελ σας και την ώρα του προγράμματός σας με αυτές τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες δεν ξέρουμε αν είναι έγκριτες ή όχι. Μα το είπαμε, όλοι το είπαμε αυτό. Κυρία, το είπατε αυτό... βεβαίως. Τότε όλοι το είπατε, παρατήρηση κύριε Σπυρόπουλε. Να μιλάμε εδώ και ένα χρόνο για δημοσκοπήσεις μέχρι να γίνουν οι εκλογές. Και τελειώνω. Δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ, προέρχομαι από τη γενιά του Πολυτεχνείου. Και λέγανε σε κάποια κανάλια ότι ο κύριος, λέει, Τσίπρας θα πάει στις 17 του Νοέμβρη στο Πολυτεχνείο. Και εγώ ρωτάω εσάς. Ο κύριος Μαγκάκης, ο συγχωρεμένος. Ο κύριος Κανελόπουλος, ο συγχωρεμένος. Ο κύριος Μαύρος, ο συγχωρεμένος, που πηγαίνανε και δίνανε τροφές στο Πολυτεχνείο. Θα σηκωθούν οι αείμνηστοι αυτοί, οι τεράστιοι πολιτικοί, για να πάνε να κάνουν διαδήλωση στις 17 Νοέμβρη, είχαν καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ? Ναι, αυτό... Και τελειώνω και... Όχι, κύριε Σπυρόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ, καταχάσετε τον χρόνο. Σας ευχαριστώ, κύριος Ευαγγέλ. Καλησπέρα κύριε Παπλούπουλο και χρόνια πολλά για αύριο. Να είστε καλά. Κύριε Παπλούπουλο, είπες μια κουβέντα και ακόμα γελάω. Τι? Και είπες ένα ωραίο και μου άρεσε πολύ και θέλω τώρα να μου το επιβεβαιώσεις. Τα λαμόγια και όλα αυτά που είναι πρωθυπουργοί, υποχείριση του επιχειρηματίε και τέτοια, είναι και ο πρωθυπουργό μα ή μονάχα οι Ευρωπαίοι άλλοι είναι? Δεν είπε για πρωθυπουργού όμω. Πάντω δεν είπα για υποχείρια. Είπα, κύριε Ευαγγέλο, ότι όταν ακούς πολλές φορές την αντιπαράθεση στη Βουλή και αφορούν σε υποθέσεις που έχουν να κάνουν με επιχειρηματικά συμφέροντα κτλ., νιώθεις πολλές φορές ότι πηγαίνουν και εκφράζουν όχι τη συνείδησή τους. Σωστός. Λέω επίσης ότι αυτό που επικρατεί σε μικροκλίμακα στο ελληνικό κοινοβούλιο είναι ο άξονας, είναι ο κέρσορας που καθορίζει, που επιλέγει την κεντρική πολιτική της ολόκληρης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ότι συμφωνώ. Οι πολυεθνικές κάνουν κουμάντο. Συμφωνούμε. Ωραία. Συμφωνούμε, κύριε Παπλούπουλε. Ναι. Τώρα, αν είναι ο πρωθυπουργός ή ο προηγούμενος ή ο επόμενος, δεν το ξέρω. Δεν κάνω. Δεν ξέρω το σημερινό, γιατί είναι αυτός. Ναι. Λοιπόν, δεν πάει σε ρίτο. Συμφωνώ μαζί σου. Ωραία. Συμφωνώ μαζί σου. Πάμε τώρα παρακάτω. Πού? Πάμε τώρα παρακάτω. Επειδή μιλάνε μεγάλη ιστορία για τον Τραμπ και τα λοιπά. Καλά. Ας σήμερα τον άκουγα στο κοινοβούλιο που έλεγε για τα F-16. Γιατί δεν είπε την ώρα που ήταν δίπλα του Τραμπ? Όχι, κύριε Πρόεδρε, 2,4, 1,1. Γιατί δεν τον το είπε, αλλά περίμενα το Θοδωράκι. Ποιος Θοδωράκι, είναι πολιτικός. Γι' αυτό και ο Τσίπρας θα βασιλεύει μια ζωή. Γιατί στους τυφλούς βασιλεύει ο μονοθάλμος. Αυτό είναι το πολιτικό μας σύστημα και δυστυχώς θα κακοπερνάει ο λαός. Γιατί θα κάνει πλάκα μόνος. Ευχαριστώ κύριε Ευαγγέλου, καλό βράδυ. Μωσέ Νταγιάννο. Η κυρία Χιονοφούλου, παρακαλώ. Καλησπέρα κύριε Παυλοφούλε. Καλησπέρα σα. Θέλω να έρθω στο κανάλι να κάνω μια καταγγελία προσωπική δικιά μου. Ευπρόσδεκτη. Αλλά δεν ξέρω πού είναι το κανάλι αυτό. Τώρα, για να μην κάνετε ολόκληρο δρόμο από την Σαλαμίνα, κυρία Χιονοπούλου, σας κλείνω να μιλήσετε με την κυρία στο τηλεφωνικό κέντρο, να γράψει έτσι τα στοιχεία σας και έναν τίτλο για αυτό που θέλετε και να το δούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Καραγιάννη, παρακαλώ.
Καλησπέρα σας, κύριε Παυλόπουλο, και καλησπέρα και στην Ομίγυρη. Εγώ είμαι συνταξιούχος και εγώ και ο άντρας μου. Ναι. Εγώ βλέπω ότι ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή με την προπαγάνδα που κάνει αυτός και όλοι οι Παυλονοί του, ο ένας ο άλλος εκεί που βγαίνουν στις τηλεοράσεις, ναι, προσπαθούν το άσπρο να το κάνουν μαύρο. Την έχει καταργήσει τη μεσαία τάξη που ανήκουμε εμείς. Και το δεύτερο, ότι προσπαθεί με ψέματα, με το νόμο Κατσέλη. Πότε ψηφίστηκε ο νόμος Κατσέλη? Το 2010. Ναι. Ποιος κυβερνούσε το 2010? Το Πασόκ. Ποιος έλεγε στον Παπανδρέου ότι χρήματα υπάρχουν, που έχει το οικονομικό πρόγραμμα? Η κυρία Κατσέλη. Πού είναι η κυρία Κατσέλη σήμερα? Στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, μην τα ρίχνουμε όλα στους άλλους, γιατί όσοι φάγανε από το Πασόκ πήγανε στο ΣΥΡΙΖΑ. Και ένα καλά, αυτό. Όμως αυτός ήταν καλός όμως τώρα. Κυρία Καραγιάννη, η αλήθεια είναι πάντως ότι ο νόμος Κατσέλη είναι το μοναδικό εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας μέχρι ώρας και βοήθησε πολύ κόσμο. Το ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τον πείραξε. Πέστε μου ένα νομοσχέδιο, ένα άρθρο σε ένα νόμο. Δεν ψήφισε τίποτα όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Δεν ψήφισε. Τώρα, αφού είμαστε στον καιρό της επανάστασης τώρα. Θα τα σκίσουμε όλα, θα τα πατήσουμε κάτω και θα τους αλλάξουμε τα φώτα. Καλό βράδυ, κυρία Χιονοπούλ. Κυρία Γιάννη, σας ευχαριστώ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε για 15 λεπτά ακόμη. Κύριε Αξελέ, σε εσάς έχουμε και στην αντιπαράθεση που κυριάρχησε τις προηγούμενες ημέρες για την εγκληματικότητα, την ανομία Ρουβίκονας, ΑΤΑΦ Πεύκης, Τόσκας, ατζέντα ασφάλεια, αντιπαράθεση, κυβέρνηση, αντιπολίτευση και ούτω καθεξής. Ασφάλεια. Δεν ξέρω αν υπάρχει ασφάλεια. Όταν ο καθένας μπορεί και βγαίνει στο δρόμο άκιμο και αντιμετωπίζει το οποιοδήποτε πρόβλημα έχει με τον άλλον, είτε απειλώντας, είτε δένοντας, θα σταματήσω σε μία εικόνα τραγική που είδα σήμερα στα Δελτία Ειδήσεων. Μία 85χρονη, η οποία κυριολεκτικά την είδα και μαύρησε η ψυχή μου. Που της βάλανε, πέρα από το ξύλο που έφαγε, της βάλανε ένα σίδερο ζεματιστό. Όταν ο άλλος λοιπόν δεν αισθάνεται ασφάλεια που στο ίδιο το σπίτι, πώς να αισθάνεται έξω? Αφήνω τα άλλα όλα. Δεν μπορούμε να καταλήξουμε στο ότι ο καθένας παίρνει τον νόμο στα χέρια του και βγαίνει έξω. Γιατί τον πείραξε ο γιατρός, ο οποίος του τηλεφωνήσανε και είπανε σε κάποιους στο Ρουβίκο να κάνανε μια καταγγελία ότι αυτός τα παίρνει. Βγαίνει ο ιατρικός σύλλογος και λέει: μα αυτός είναι ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος το αντίθετο, όχι μόνο δεν τα παίρνει, αλλά δίνει κιόλας στον συνάδελφο. Καλά, δεν έχει πει ο ιατρικός ποτέ για κανέναν. Ο ιατρικός σύλλογος Χρήστο δεν έχει πει. Εντάξει, ποτέ άκουγα την πρόεδρο του πειθαρχικού εχθές του ιατρικού συλλόγου, η οποία έλεγε ότι έχουν έρθει εδώ κάποιες καταγγελίες οι οποίες δεν ξεπερνάνε τις 10. Και από τις 10 τιμωρήσαμε τις 5. Ο δεν υπάρχει γιατρός που δεν τα πιάνει. Αν ρωτήσουν τον ιατρικό σύλλογο, θα πει δεν υπάρχει γιατρός που να τα πιάνει. Εντάξει, λες και ζουν σε άλλη χώρα. Και το άλλο κακό όμως που έχουμε. Προς Θεού, δεν λέω για το συγκεκριμένο άνθρωπο, δεν γνωρίζω τίποτα. Αλλά και το μεγάλο κακό που έχουμε από την άλλη, το να βάζουμε μέσα σε ένα τσουβάλι πάντα όλους και να τους ανακατεύουμε και να λέμε πάρτε τους. Οι γιατροί όλοι είναι κακοί. Οι δημοσιογράφοι όλοι είναι κακοί. Κάνουμε ένα επάγγελμα που μας βάζουν στο ίδιο τσουβάλι. Δεν είμαστε. Εδώ, δεν είμαστε κι εμείς και εμείς χτυπιόμαστε από αυτή την ιστορία, αλλά κάπου η κοινωνία κάποια πράγματα έχει. Εδώ το πολιτικό θέμα σε αυτή την ιστορία, και μένω στο Χρήστο, είναι αν έχει έδαφος η πολιτική καταγγελία ότι η κυβέρνηση λειτουργεί τουλάχιστον ανεκτικά απέναντι στα φαινόμενα της μεσαίας παραβατικότητας. Μα αυτό αποδεικνύεται εάν των πραγμάτων. Όταν κάθε Παρασκευή βράδυ, ας το πούμε, έχει γίνει καθεστώς το να κλείνει ένα με ένα κομμάτι της Πατησίων και να γίνονται επεισόδια στα εξάρχεια τα οποία φτάνουν μέχρι το Πολυτεχνείο. Όταν βλέπουμε κάθε Παρασκευή να καίνε τρόλια και αυτοκίνητα στους δρόμους. Όταν βλέπουμε ο καθένας να μπαίνει μέσα οπουδήποτε και να αλωνίζει και να φεύγει χωρίς να έχει καμία επίπτωση, κανένα πρόβλημα, κανένα κόστος. Τι ασφάλεια είναι αυτή? Εδώ ο καθένας βγαίνει και κάνει ό,τι θέλει. Θέμα λευκής απεργίας από την πλευρά των αστυνομικών υπάρχει? Ερώτημα είναι αυτό. Παιδιά, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να λέμε πλέον ότι η αστυνομία είναι. Γιατί εγώ πάντα το πίστευα και το πιστεύω. Έχουμε μια πολύ καλή ελληνική αστυνομία.
Εγώ δεν έχω τις γνώσεις για να το ξέρω αυτό. Εγώ δεν έχω τις γνώσεις να ξέρω αν είναι πιστεύω πάρα πολύ καλή. Ότι δεν την αφήνει αλλά... την ελληνική αστυνομία. Όχι, και αυτό δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Δεν την αφήνουν την ελληνική αστυνομία να λειτουργήσει όπως πρέπει, όπως μπορεί, όπως χρειάζεται για να αποδώσει. Χρειάζεται και πολιτικές κατευθύνσεις όμως η αστυνομία. Δεν μπορεί να. Οι πολιτικές κατευθύνσεις μόνο αυτές να μην είναι μονόπλευρες και μόνο, να μην είναι μονόδρομος. Η κάθε κυβέρνηση δίνει το στίγμα της το πώς αντιλαμβάνεται την αστυνομία. Μα για αυτό το στίγμα ρωτάω. Σας θυμίζω, ας πούμε, υπάρχει, το, δηλαδή, το καλοκαίρι του 1990 είχε πάει ο αείμνηστος Μητσοτάκης και είχε πει στους αστυνομικούς, στην ηγεσία της αστυνομίας, εσείς είστε το κράτος. Θέλουμε τέτοια αστυνομία. Δεν, για μένα τώρα, το κράτος δεν είναι η αστυνομία. Τώρα μου πιες το άλλο άκρο. Εγώ όχι, ναι. Ούτε το ένα άκρο, ούτε αυτό, το άλλο. Γι' αυτό το θέμα είναι τι αστυνομία θέλουμε. Έλα, Δημήτρη. Έλα, αυτό το ερώτημα όμως δεν σημαίνει το τι αστυνομία θέλουμε, αν υπάρχει παραβατικότητα υπάρχουσα αστυνομία να μην την αντιμετωπίζει. Σας φέρω ένα παράδειγμα τώρα. Είναι και φρέσκο. Στην Καλυθέα έχουμε παρέλαση αύριο. Υπάρχουν κάποια προβλήματα με τη Χρυσή Αυγή. Που ενώ σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε ομόφωνη απόφαση να μην καταθέσει στεφάνι, βγαίνουν και λένε η Καλυθέα μας ανήκει και θα καταθέσουμε στεφάνι. Επικοινωνώ το πρωί πριν συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο, παίρνω τον Δήμαρχο, του λέω τι θα κάνουμε με το θέμα της παρέλασης, πώς θα γίνει και αυτά, τι έχεις κάνει με αστυνομία, και μου λέει πήρα την αστυνομία και μου είπε ότι δεν μπορεί να διαθέσει δυνάμεις, μπορεί να διαθέσει λίγες, γιατί παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός το απόγευμα. Μιλάμε για την παρέλαση που γίνεται 10.30 το πρωί. 7.30 ώρα το απόγευμα παίζουν Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και με μη μετακινούμενους οπαδούς, με μόνο οπαδούς του Παναθηναϊκού. Για μένα δεν είναι απάντηση της αστυνομίας αυτή. Μην τα κάνουμε. Λοιπόν, εγώ δεν πιστεύω πως υπάρχει ούτε ένας πολίτης αυτή τη στιγμή στο κράτος που πιστεύει πως σήμερα υπάρχει έξαρση της βίας, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη βία τα τελευταία 15-20 χρόνια. Ούτε ένας Έλληνας πολίτης, κατά τη γνώμη μου. Θέλω να σας θυμίσω ότι ειδικά για το θέμα της Πεύκης, ας πούμε, που κάει, ότι το 2009 επί Καραμαλή το συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα έχει καεί δύο φορές. Από τους ίδιους πιθανότητα. Έτσι. Ή τέλος πάντων από την ίδια τους ανθρώπους ιδεολογικά. Επίσης, εξάρχεια. Δεν υπάρχει ούτε ένας πολίτης που πιστεύει ότι σήμερα το φαινόμενο των εξαρχείων είναι φαινόμενο του ΣΥΡΙΖΑ. Το φαινόμενο των εξαρχείων εδώ και 20 χρόνια, 30 χρόνια συνεχίζεται με την ίδια. Είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι η Νέα Δημοκρατία, είτε είναι οποιοδήποτε. Όχι, δεν είπα ότι μιλήσατε εσείς. Αυτό όμως δεν πρέπει να μας οδηγεί στο συμπέρασμα να κάνουμε γενέθλια. Δεν είπα ότι μιλήσατε. Και να λέμε ότι επιλέγει αυτό πέρα σε αυτό να πόσα χρόνια κλείνει. Δεν έχουμε μια καλή αστυνομία. Έχουμε μια αστυνομία με θέματα. Θέλω να σας θυμίσω ότι στα αστυνομικά τμήματα στις περιοχές όπου ψήφισαν οι Έλληνες αστυνόμοι. Η Χρυσή Αυγή έβγαλε πάνω από 16 και 17%. Καλά αυτό. Έτσι. Συνεπώς έχουμε θέματα στην ελληνική αστυνομία, πρέπει να τα λύσουμε. Και αυτά και άλλα. Επίσης, και λέω δεν έχουμε μια καλή αστυνομία, όπως δεν έχουμε ένα καλό δημόσιο, όπως δεν έχουμε ένα καλό ιδιωτικό τομέα. Υπάρχουν παντού θέματα και πρέπει να τα λύσουμε. Να πούμε και στη δημοσιογραφία έχουμε επίσης, και ένα, δηλαδή, να μην είναι θεωρεί ο κόσμος. Για να μιλήσουμε για την αστυνομία. Όταν ρωτούσα πρόσφατα με το άβατο του Μενιδίου, γιατί θυμούνται μόνο τα άβατα των εξαρχείων κάποιοι, όταν μιλούσα για το άβατο του Μενιδίου με υψηλό βαθμό στέλεχος της αστυνομίας. Μου έκλεισε τα καστοφωνάκια και μου είπε: θέλω να σου πω κάτι, Δημήτρη. Ορίστε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στο Μενίδη είναι ότι στέλνουμε παιδιά των 800 ευρώ να συλλάβουν ανθρώπους που στη τσέπη τους έχουν πάκα τα 500 ευρώ. Πάκα. Δεν υπάρχει περίπτωση τα παιδιά αυτά να γυρίσουν πίσω με τις εντολές που τους κάνουν. Ξέρεις τι κάνουν, μου λέει Δημήτρη. Τους δίνουμε εντολή να πάνε στο τάδε σημείο γιατί υπάρχει καταγγελία για διακίνηση ναρκωτικών και κάνουν μισή ώρα να πάνε. Μέχρι να φύγουν, να τελειώσει η διακίνηση και να καθαρίσει. Συνεπώς έχουμε θέματα που πρέπει να τα λύσουμε. Και σήμερα έχουμε θέματα. Δεν μίλησες καθόλου για την υπόθεση Ρουβίκονα. Και τις πολιτικές καταγγελίες της αντιπολίτευσης που λέει ότι κύριοι της κυβέρνησης είτε δεν μπορείτε, είτε ανέχεστε, είτε βολεύεστε. Νομίζω, ναι, δεν θα το αποφύγω. Νομίζω καταρχάς να πω από την αρχή ότι είτε έχουν δίκιο είτε έχουν άδικο, δεν είναι δουλειά τους να παριστάνουν ούτε τους δικηγόρους, ούτε τους δικαστές, ούτε τους αστυνόμους. Επίσης, δεν είναι και δικαιολογία το ότι έχουμε ένα κακό δικαστικό σύστημα, δεν είναι δικαιολογία το ότι οι αστυνόμοι δεν κάνουν τη δουλειά τους, δεν είναι δικαιολογία λίμωνα να παίρνουμε τον νόμο στα χέρια μας ο καθένας, επειδή δεν έχουμε καλή δικαιοσύνη ή καλό τέτοιο. Ειδικά για το θέμα του Ρουβίκονα, επειδή πάρα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει παρεμβάσεις, έχουν συλληφθεί, έχουν προσαχθεί και έχουν βγει έξω, νομίζω ότι υπάρχει θέμα εκεί που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Βέβαια, Γιώργο. Ναι, κοίτα. Θα προσπαθήσω να τα πω με τη σειρά που τα σκέφτομαι εγώ. Δεν είχα ποτέ μου το ερώτημα τι αστυνομία θέλουμε. Ποτέ μου. Δεν με άγγιξε ούτε μία στιγμή. Εγώ, και το λέω για το φίλο μου τον Λάζαρο, θέλω μία καλή.
Για σας πάρτε ό,τι γουστάρετε. Όχι, καλή. Εγώ θέλω μια καλή. Συγγνώμη, Γιώργο. Ποια είναι η καλή? Δεν είπα ότι όλοι καλοί θέλουν. Ξέρεις γιατί το λέω? Αλλά δεν θέλω μια αστυνομία να είναι ο απόλυτος εξουσιαστής. Ότι πάμε να πούμε σε ένα δεν είναι η αστυνομία ούτε πάνω από τον νόμο, ούτε πάνω από την κυβέρνηση, ούτε πάνω από το κράτος. Άρχισε να μου λες τι είναι το καλό και τι δεν είναι. Ο πολίτης δεν θέλει προφανώς καμία αστυνομία που κάνει κατάχρηση της εξουσίας, ούτε καμία αστυνομία που βλέπει μπροστά εκείνη τη σημαία που λέγαμε την άλλη φορά και αυτή σφυράει διάφορα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά ούτε ως δημοσιογράφος, πολύ περισσότερο ως πολίτης ενεργός που αγαπάω την πατρίδα μου, δεν θέλω να μου βάζει κάποιος τέτοιου τύπου ερώτημα. Είναι αλλουνού δουλειά να είναι καλή η αστυνομία και δεν είναι θέμα το οποίο πρέπει να συζητάμε. Δηλαδή η αστυνομία της ανοχής, η αστυνομοκρατία, τι είναι αυτά, τι κουβεντιάζουμε ακριβώς. Η αστυνομία. Η αστυνομία έχει μία δουλειά που στα δυτικού τύπου κράτη, στις δυτικές δημοκρατίες, έχει το δικαίωμα της νόμιμης καταστολής. Για σκεφτείτε το λιγάκι. Δεν υπάρχει κανένας άλλος που δικαιούται να ασκήσει βία πέρα της αστυνομίας. Και το προβλέπει η δημοκρατία αυτό το πράγμα. Άρα θέλω να πω, δεν μπορούμε να πάμε σε μια έναση συζήτηση τι αστυνομία θέλουμε. Προφανώς θέλουμε μια αστυνομία που κάνει τη δουλειά της. Και είναι η μόνη αστυνομία που κάνει καλά. Όταν κάνει τη δουλειά της. Είναι η μόνη καλή αστυνομία. Όλες οι άλλες είναι υποσυζήτηση. Το ένα κομμάτι. Το δεύτερο αφορά. Όχι μόνο να κάνει τη δουλειά της, να μπορεί και να της δίνουν αυτά που χρειάζεται για να μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά της. Στάσου. Από πλευρά εντολών μέχρι ειδικοτεχνική υποδομή. Εντάξει, λείπουν γάζες από τα νοσοκομεία. Μισό λεπτό. Αυτό τι να κάνουμε τώρα. Επειδή λείπουν γάζες από τα νοσοκομεία, δικαιολογήσουμε ότι δεν υπάρχουν περιπολικά που δεν έχουν λάστιχα. Λοιπόν, τι βλέπω εγώ με το φτωχό μου το μυαλό και την απλή παρατήρηση ενός σχετικά παλιού ρεπόρτερ. Βλέπω ότι όταν έχουμε διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις, έχουμε ΜΑΤ κάτω στην Αθήνα, που δεν θα είχαμε, έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχουμε ΜΑΤ που κάθονται και κατά βάση κοιτάνε. Αν αυτό είναι αλλαγή στάσης απέναντι σε διαδηλωτές κτλ., κατά τη γνώμη μου, ναι, συνιστά μια πολιτική διαφοροποίηση. Πρέπει να συζητήσουμε αν αυτό είναι καλό, κακό, μέτριο, γιατί κατά τη γνώμη μου, εμείς στη δημοκρατία που δίνουμε το δικαίωμα στην αστυνομία να ασκήσει την ελεγχόμενη βία για να βάλει τάξη, δεν της λέμε σάπισε τον πατέρα μου στο ξύλο επειδή είναι συνταξιούχος και διαμαρτύρεται. Εκεί δηλαδή θέλω να πω ότι δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς ζητάνε όσοι ζητάνε κάτι. Την Κυριακή εμένα μου τη δίνει όταν ο αστυνομικός λέει στην Ηρώδη του Αττικού φοβήθηκα και ψέκασα τον άλλο με χημικά και τον έστειλα στο νοσοκομείο. Τότε τσαντίζομαι μαζί του. Εξίσου τσαντίζομαι λοιπόν. Την Κυριακή και βγαίνω στα κάγκελα και στα κεραμίδια. Η κυβέρνηση του είπε μην του κυνηγάτε, μην κάνετε, σηκωθείτε και φύγετε. Εξίσου εμένα με θυμώνει Λάζαρε το εξή. Λέει περιμένει να πάρει εντολή. Σε ποια ακριβώς φάση. Βλέπεις μπροστά σου να τελείται ένα αυτόφορο αδίκημα. Και μιλάς για την εντολή. Εντολή πάρε τηλέφωνο τον Τόσκα. Σε υπηρεσιακό επίπεδο. Γι' αυτό λέω. Όχι, γιατί ακριβώς μιλάμε. Γιατί δεν ακριβώς μιλάμε. Ακόμα και το επιχείρημα του... Πάντως ο Χρυκέτος μας έχει περιγράψει μια άλλη εκδοχή. Ο Χρυκέτος μας έχει, και όχι μόνο ο Χρυκέτος, σχεδόν και ο Διακαράκος, και δεν ξέρω τι ψηφίζει. Σχεδόν το σύνολο των συνδικαλιστών της αστυνομίας λένε μας το περιγράφει. Η εντολή που έχουμε είναι... Δεν μας λένε αυτό. Μας λένε να μας δώσουν εντολές. Όχι. Δεν μας λένε, μας έχουν πει κάτι στο πρόνημα. Σου έχει πει τι ότι λένε, δεν μας δίνουν εντολή. Να μην επεμβούν. Ναι, ναι, να επέμβουν. Στις διαδηλώσεις. Ο αρχηγός. Όχι, όχι. Ο αρχηγείος. Στα γκέτο της Αθήνας. Μπορείτε και να, μπορείτε, και μπορείτε, όπως μπορείτε, επίσης λέει, δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο έγινε τόση φασαρία και μας είπαν να μην πάμε να κάνουμε την εκδήλωση διαλόγου στα Εξάρχεια, αναγνωρίζοντας έτσι ότι τα Εξάρχεια είναι ένας τόπος που δεν πατάει... Βρεάκη, να αυτό πω, δεν είναι πολιτική. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αυτός ήταν ο πολιτικό. Εγώ το πολιτικό. Μα ίδια... Τέλειωσα την εκπομπή μου την περασμένη Κυριακή. Το Σάββατο, Κυριακή, Κυριακή. Το μαγκαζίνο στον 24-7 που κάνω κάθε Σάββατο Κυριακό, το τέλειωσα 3 ώρα. 2 με 3. 3,5 ώρα πήγα να πάρω τη μηχανή να φύγω. Έφυγα. Δίπλα μου στα 20 μέτρα ήταν το περιπολικό με τους δύο αστυνόμους. Οι οποίοι φιλούσαν το. Το είδατε το βίντεο από τον Τούτο, από τον Ολυμπιακό. Με το που είδε ο αστυνόμος να έρχονται και να πάνε να σπάνε το τέτοιο, τι έκανε. Έστριψε δεξιά και εξαφανίστηκε. Γιατί?
Πείτε μου εσείς. Γιατί φοβήθηκε. Σίγουρα δεν του είπε ο Τόσκας να φύγει. Γιατί φοβήθηκε. Τι να κάνουμε. Γιατί δεν είχαν στείλει ενισχύσεις. Ούτε τη σιρήνα δεν παντίζει. Συγγνώμη, όταν απέξω από τα εκεί είναι δύο άτομα στο περιπολικό μέσα. Και βλέπουν και παρκάρουν. Δεν είναι άνθρωπο στο αστυνομικό θα βοηθήσει. Όταν παρκάρουν όμως και κλείνει τη συγκρού 50 μοτοσυκλέτες. Με 100 άτομα επάνω, οι δύο αστυνομικοί τι θα πάνε να κάνουν τώρα, τους άντρες να παίζουν μάγκες. Δηλαδή, Ιάκη, εγώ, όταν εγώ για να κλείσω αυτό που θέλω να πω... Στην κάμερα φεύγεις. Αφήστε με να κλείσω αυτό που θέλω να κάνουμε μια περισσότερο δημοσιογραφική. Λάζαρε, ένα λεπτό, σε παρακαλώ. Ένα λεπτό. Μην πάρουμε ρε παιδιά, μισό λεπτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι λάθος να θεωρούμε ότι και οι αστυνομικοί δεν είναι άνθρωποι με οικογενειάρχες, με τους φόβους τους. Έτσι δεν είναι. Διότι για παράδειγμα, προχθές, όταν αυτοί που έκαψαν το ΑΤΑΦ Πεύκης, πετώντας τις Μολότοφ και βάζοντας σε κίνητο τις ζωές των αστυνομικών που ήταν εκεί. Τον απλό αστυνομικό που ήταν εκεί. Οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί, παρά τον φόβο τους, παρά την αγωνία τους, παρά τον δρόμο τους, έτσι, αντέδρασαν ψύχρεμα. Ναι. Έβγαλαν τα περίστροφά τους και πυροβόλησαν στον αέρα. Γιατί αν κάνανε κάτι άλλο, έτσι δεν είναι, και θα μπορούσαν να επικαλεστούν άμυνα, ότι θα κι εγώ ήμουν ζωντανό, παιδιά. Δεν ήξερα, είδα ότι είχαν όπλα. Ποιο θα μπορούσε να τσεκάρει αν είχαν, δεν είχαν όπλα. Οι συνάδελφοί του όμω τη συγκρού δεν αντέδρασαν. Όχι, γιατί προφανώ φοβήθηκαν ότι μπορεί να του κάψουν ζωντανό. Θέλω να πω δύο άτομα και βλέπουν 100 άτομα να σταματάνε. Το ερώτημά μου είναι το εξή. Όταν ξεκίνησε αυτή η πορεία για να πάει εκεί που πήγε, οι άνθρωποι ξεκίνησαν να κάνουν αυτό που είχαν στο μυαλό του να κάνουν. Διέσχισαν το μισό κέντρο, σωστά. Ναι. Μάλιστα. Δεν πέρασαν από ένα περιπολικό μόνο. Και δεν βρέθηκε ένας να πει στον ασύλο να πάνε και άλλοι. Ότι υπάρχει κίνδυνο. Δεν υπήρξαν ενισχύσεις ποτέ. Ποτέ. Είναι επιχειρησιακό το θέμα, δεν είναι πολιτικό. Να πω κάτι, γιατί εκεί πέρα ήθελα να καταλήξω. Είναι εσωτερικό θέμα της αστυνομίας. Ήθελα να καταλήξω. Μην το βάζεις. Γιατί? Μην το βάζεις. Έχουμε δει ποτέ έναν αρχηγό της Ελλάδας να παραιτείται για κάτι? Υπάρχει, παιδιά, επιχειρησιακό θέμα. Ποτέ δεν έχει παραιτηθεί κανένας. Υπάρχει επιχειρησιακό καθαρά είναι. Υπάρχει επιχειρησιακό θέμα. Και μόνο το γεγονός όταν η αστυνομία. Αυτό έπρεπε να είναι πέντε περιπολικά. Στάσου, γιατί δεν μπορώ να φωνάξω, έχει κλείσει. Όχι ένα. Σωστά. Πέντε. Όταν βλέπεις την ίδια αστυνομία να εξαρθρώνει μια από τις πιο μεγάλες πύρες ναρκωτικών στην πλατεία Εξαρχείων, που σου λένε άλλοι αστυνομικοί ότι δεν τολμάμε να πατήσουμε. Καταλαβαίνεις ότι μιλάς για ένα σώμα που κινείται με διαφορετικές ταχύτητες. Εμένα δεν με ενοχλεί, το είπα και χθες και συμφώνησες νομίζω, Άκη, ότι δεν μπορεί να ενδύεται το ένδυμα του πολιτικού κανένας αστυνομικός. Ούτε ο αρχηγός αστυνομίας να βγαίνει να απαντάει στη δήλωση, του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ούτε και ο συνδικαλιστής από την άλλη πλευρά, που ναι, είναι συνδικαλιστής, αλλά είναι συνδικαλιστής αστυνομίας. Έτσι. Είναι συνδικαλιστής της αστυνομίας. Δεν μπορείς να βγαίνεις να λες, δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας, δεν μας αφήνουν το να τ' άλλο. Έχεις στα χέρια σου εξουσία που σου έχει παραχωρηθεί μόνο για ένα λόγο. Για να αισθάνομαι ασφαλής. Άμα βγαίνεις και λες, εγώ κοκοκό. Και δεν μου λέει ο άλλος να πάω να πιάσω. Ξαναλέω αυτό που κάνει αυτό φορά ατύχημα. Περιέγραψες πριν από λίγο, ρε Δημήτρη, εσύ τη βάση. Την πέσαμε με τον Άκη χθες. Δεν ξέρω τι φοβήθηκε, τι δεν φοβήθηκε. Αλλά τη δουλειά της εκείνη την ώρα, που είναι να με κάνει να με αισθάνομαι ασφαλής, δεν την έκανε. Τελεία. Μια φράση, αδελφός, για να κλείσουμε. Νομίζω ότι το θέμα της αστυνομίας και της ασφάλειας του πολίτη πρέπει να ξεφύγει από αυτή την άκρα ιδεολογικοποίηση. Να σας το πω γιατί. Διότι δίπλα σε όλα αυτά που περιγράφουμε με το Ρουβίκονα, με το τμήμα της Πεύκης και όλα αυτά, υπάρχει η συνεχής παραβατικότητα και εγκληματικότητα, θα έλεγα, που εκδηλώνεται στις γειτονιές, από τις διαρρήξεις, από τις ληστείες, από τα εγκλήματα και για τα οποία συζητάμε όλο και λιγότερο. Δεν μπορεί όλη αυτή η κουβέντα να απολώνεται, κακώς παραβατική συμπεριφορά είναι του Ρουβίου, σύμφωνα με αυτό που Δημήτρης. Αλλά δεν μπορείς να αναγάγεις όλη αυτή τη συζήτηση στο πόσο ελαστική είναι η τάδε ή η τάδε κυβέρνηση σε αυτή τη μορφή. Ο κόσμος δεν θα κρίνει απλά την αποτελεσματικότητα της αστυνομίας αν σταματήσει το Ρουβίκονα να μην μπει στο προάβλιο της Βουλής. Θα την κρίνει την αποτελεσματικότητα συνολικά και κυρίως εκεί που είναι η καθημερινότητά του. Από την τσάντα που του αρπάνε στο δρόμο, από το ότι μπουκάρουν μαζικά στα σπίτια και σηκώνουν ό,τι βρουν μπροστά, ότι γίνονται απαγωγές. Εκεί κρίνεται η αποτελεσματικότητα ή όχι της αστυνομίας, χωρίς να σημαίνει ότι τα άλλα είναι δευτερόλεπτα. Αλλά τα ιδεολογικοποιούμε και τα μεταφέρουμε στην καθημερινή πολιτική κουβέντα και δεν λύνεται το πρόβλημα έτσι. Φταίμε κι εμείς αυτό
Συμφωνώ μαζί σου. Και οι δημοσιογράφοι φταίμε. Συμφωνώ. Φταίνε και οι πολιτικοί. Συμφωνώ. Φταίνε και οι ίδιοι αστυνομικοί όμως. Το είπε ένα το κομμάτι, το είπε πολύ σωστά. Σας ευχαριστώ όλους πολύ. Χρόνια πολλά για την αυριανή ημέρα. Δημήτρη, χρόνια πολλά για χθες. Σας ευχαριστώ πολύ. Στο τέλος της εκπομπής είναι επειδή δεν είναι θεσμικά. Δημήτρη, σας νύχτα. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά.